δύο, τρία, τέσσερα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλά Χριστούγεννα και να είστε όλοι σας καλά. Μια βραδιά ξεχωριστή, δική μας, ξεκινάει αυτήν την ώρα. Είναι η πρώτη φορά βέβαια στη ζωή μου που κάνω χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα. Κάτι είχαμε κάνει παλιότερα με τους ρεπόρτες, αλλά τότε είμαστε τρεις, τώρα είμαι μόνος μου. Και πρέπει να σας διασκεδάσω αυτό το βράδυ, να σας κάνω να περάσετε καλά αυτό το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Και βέβαια, δεν σας κρύβω ότι νιώθω και τρακ και αγωνία, γιατί εγώ δεν είμαι διασκεδαστής, χιουμορίστας ή παρουσιαστής τηλεοπτικών σόου. Δημοσιογράφος είμαι και καταθέτω την ψυχή μου σε αυτήν την εκπομπή κάθε Κυριακή. Βέβαια, πάντα με τη βοήθεια κάποιου καλεσμένου που έρχεται εδώ, τον καλό εδώ στο στούντιο, και έτσι μέσα από τη ζωή του φτάνουμε σε κάποια σημεία που μπορούν πραγματικά να μας πηγαίνουν και να μας μαθαίνουν πράγματα σημαντικά. Σήμερα ένας δικός μας άνθρωπος θα έρθει εδώ για να περάσουμε μαζί αυτό το βράδυ και βέβαια θα τον γνωρίσουμε από ένα τραγούδι που πραγματικά έχει σημαδέψει τη ζωή του και πάντοτε μας θυμίζει πολύ όμορφες στιγμές και μας ζεσταίνει τις καρδιές μας. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούμε έτσι με ανοιχτή την καρδιά μας τον σημερινό καλεσμένο μας, τον φίλο μας, έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο σε εμάς, τον κύριο Γιώργο Χατζηνάσιο. Γεια σου Γιώργο. Πάρα πολύ. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και σε σένα και σε όλους και στους συνεργάτες μου. Και στα παιδιά μετά τα δικά μας. Ευχαριστώ. Θα δούμε τα παιδιά σε λίγο. Εσύ κάτσε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την εισαγωγή αυτή που δώσαμε στην εκπομπή. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι μαζί. Τα γαλάζια γράμματα τα οποία γίνανε κίτρινα με τον χρόνο, έτσι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Γιώργου Χατζηνάσιου για την παραμονή των Χριστουγέννων. Πιστεύω ότι θα πάρουμε από την καρδιά του και από την ψυχή του ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ γλυκός και βέβαια ένας θαυμάσιος μουσικός, ένας θαυμάσιος δημιουργός. 30 χρόνια μας κάνει να τραγουδάμε τα τραγούδια του και βέβαια εδώ, μέχρι αργά, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι την πρώτη το πρωί, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτή η εκπομπή, θα περάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γνωστοί μας, φίλοι του, συνεργάτες του, θα τραγουδήσουν, θα πούμε αστεία. Πιστεύω να περάσουμε πάρα πολύ καλά αυτή την παραμονή των Χριστουγέννων. Θα ξεκίναγα με ένα τίτλο ενός τραγουδιού σου, το «Τι να πούμε τι». Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα το βράδυ. Έχουμε να θυμηθούμε πολλά, έχουμε να τραγουδήσουμε πολλά από τα τραγούδια σου. Είναι μια βραδιά βεβαίως που θα ταξιδέψουμε στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, στις αναμνήσεις σου, στις εποχές σου. Και βέβαια κάποια στιγμή ελπίζω να γνωρίσουμε και την οικογένειά σου από κοντά, η οποία σε εμπνέει, έτσι δεν είναι, εμπνέεσαι από την οικογένειά σου. Εγώ ήθελα να πω ότι όλα τα μοιράζομαι στη ζωή, δηλαδή πιστεύω ότι περισσότερο αντανακλά οποιαδήποτε επιτυχία για την οικογένεια παρά για τον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι αν δεν είχα κάτι να στηρίξω αυτό το πράγμα που είπα, δεν ίσως να μην έγραφα τραγούδια, να με ενδιαφέρει καθόλου τίποτα. Ναι. Αλλά επενδύω αυτή τη δημιουργικότητα επάνω στην οικογένειά μου.
Όταν τον γνώρισα τον Γιώργο Χατζηνάσιο και την Μαρία, τη γυναίκα του, τους έφερα στην καρδιά μου για πάντα. Και όταν μιλάω για τον Γιώργο, συγχώρεσέ με Γιώργο που μιλάω πάντα και λέω ο Γιώργος και η Μαρία. Δεν μπορώ να δω τον Γιώργο χωρίς τη Μαρία ή τη Μαρία χωρίς τον Γιώργο. Ένα είναι το θέμα, ότι αυτό που με συνέδεσε με αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτό που είναι. Τους θαυμάζω για το χαρακτήρα τους, για την προσωπικότητά τους, για την καλοσύνη τους, τη μεγάλη τους ψυχή, το μεγάλο ταλέντο του Γιώργου και το μεγάλο ταλέντο της Μαρίας να είναι η σύζυγος του Γιώργου, να τον τιμάει και να τον εκτιμάει και τον αγαπάει και να τον σέβεται και να τον θαυμάζει. Μια σχέση τόσο ουσιαστική και βαθιά που, ειλικρινά σας λέω από την ψυχή μου, κάθε φορά που σκέφτομαι τα δυο αυτά παιδιά, χτυπάω ξύλο και λέω να είναι γεροί και να είναι πάντα έτσι. Όμως τέτοια βράδια, όπως είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το καλό ή το κακό. Βρίσκω χρόνο να γυρνάω λίγο πίσω και να κοιτάζω... Ποιος δεν το κάνει αυτό, Κωστάκη μου, όλοι το κάνουμε. Όλοι το κάνουμε. Φαντάζομαι το κάνουμε όλοι. Έτσι. Κοιτάζω Χριστούγεννα παιδικά, κοιτάζω εποχές περασμένες, άλλα πράγματα θυμάμαι νοσταλγία, άλλα πράγματα θυμάμαι με χαρά ή με πίκρα. Εσύ το κάνεις και εσύ βέβαια από ό,τι μου λες. Κάθε χρόνο που είναι τέτοιες μέρες. Από τα παιδικά σου χρόνια περισσότερο τι θυμάσαι? Αυτό που χαρακτηρίζει τα παιδικά μου χρόνια είναι η ανεμελιά. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα στα παιδιά. Εμείς είχαμε τον κήπο μας, είχαμε τη θεία μου παραδίπλα, είχαμε τη μάνα μου με τα γλυκά του κουταλιού, την Αλάνα που παίζαμε μπάλα, είχαμε τον κινηματογράφο, τον Κρόνο, που βλέπουμε δύο έργα. Και ήμασταν ολιγαρκείς. Δηλαδή το ταλιράκι που πηγαίναμε σινεμά στον Κρόνο ή στον Απόλλωνα για μας ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Ο πατέρας βέβαια ήταν ένας θαυμάσιος και αυτός μουσικός, ο Αγάπιος. Ο πατέρας, μπορώ να το πω τώρα γιατί δεν ζει βέβαια, ήταν ο καλύτερος σαξοφωνίστας των Βαλκανίων. Ο καλύτερος και είναι γραμμένο σε βιβλία. Με συμφωνική τζαζ τότε, γιατί στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μπροστά εκείνη την εποχή η πατρίδα μου. Και είχε μεγάλες ορχήστρες. Έχω τις φωτογραφίες του πατέρα μου με σμόκινγκ κλπ. Ναι. Που ήταν 30 χρόνια, 30 όργανα νευστά. Εσύ ξεκίνησε τη μουσική γιατί ήθελες να του μοιάσεις ή γιατί μέσα σου υπήρχε αυτό το ταλέντο? Έξι χρονών ήμουν ανίποπτος για τη μουσική. Έξι χρονών ξεκίνησες. Ο πατέρας μου με έγραψε στο όδιο. Ο πατέρας σου έγραψε στο όδιο. Ναι. Αλλά εγώ αντιδρούσα σε αυτή την ηλικία, δεν ήθελα να μελετάω. Όλο το μυαλό μου ήταν έξω και άκουγα τις φωνές των φίλων μου που παίζανε και ήθελα να το σκάσω από τη μελέτη και εκεί με πίεζε πάρα πολύ ο πατέρας μου. Και πότε υπήρξε τόσο μεγάλος έρωτας με τη μουσική που πιάσε? Όταν άρχισα να κάνω φιγούρα στα κοριτσάκια ότι παίζω καλά πιάνο. Σε ποια ηλικία? Πόσο, 8-10 χρονών εκεί πέρα. 8-10 χρονών να κάνεις φιγούρα στο κοριτσάκι. Βέβαια, στις μαθήτριές μου. Ήσουν πια ένας πιανίστας ο οποίος μπορούσε να παίζει κομμάτια. Ήθελα να με βλέπουν οι συμμαθητές μου και να με θαυμάζουν. Εμείς πήγαμε Θεσσαλονίκη. Πέρασες βέβαια από το φοβερό 5ο γυμνάσιο. Το θρυλικό. Το θρυλικό 5ο γυμνάσιο, από όπου βγήκαν πάρα πολλοί γνωστοί Έλληνες. Ο Γιώργος Χατζηνάσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Σολιάνης και διάφοροι άλλοι συμμαθητές του. Και συναντήσαμε έναν καθηγητή σου. Είναι ο κύριος Ταραβίρας. Καλά.
ο οποίος μας μίλησε για σένα με πολύ συγκίνηση. Ναι. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Ήθελα από μικρός να γίνει μουσικός. Πιστεύω από μικρός. Διότι τον είχα μες στο πέμπτο και ο καθηγητής μουσικής. Και εγώ σαν υπασπιστή τρόπο την να. Όταν απουσιάζαμε μας αναπληρούσε. Ο Γιώργος ο Χατζηνάσιος οργάνωνε τη χοροδία και δίφθηνε τη χοροδία. Εμείς ξέραμε οι περισσότεροι καθηγητές του ότι δούλευε παράλληλα με το σχολείο του και τον ενθαρρύναμε. Γιώργο, κουράγιο, δούλεψε. Και αυτό έγινε συνήθεια στο Γιώργο το Χατζηνάσιο. Και τώρα που σας βλέπει θα θέλατε κάτι να του πείτε μέσα από την κάμερα της τηλεόρασης. Τι να του πω, Γιώργο μου, σ' αγαπάω όπως και όταν σε είχα μαθητή και βοηθό μου και σου εύχομαι ολόψυχα να αποκτήσεις ό,τι καλό για σένα και την οικογένειά σου. Αυτά τα απλά λόγια μπορώ να πω στο παιδί αυτό. Και να μ' αξιώσει ο Θεός, να κατέβω κάποια μέρα στην Αθήνα, ίσως και τώρα το καλοκαίρι, και να προσπαθήσω να τον βρω, να τον αγκαλιάσω. Αυτά είπε. Είναι πολύ συγκινητικό. Ο δάσκαλος, ο καλός. Πολύ τρυφερός. Κάνε το μουσικό, βλέπεις τη φυσιογνωμία, πώς είναι γαλήνια η φυσιογνωμία του μουσικού. Και έλεγε κάτι που σου έλεγε Γιώργο, κουράγιο, προσπάθησε διότι ήσουν μαθητής και παράλληλα δούλευες. Δούλευα, σαν ξενυχτούσα. Και μάλιστα εκείνη την εποχή, επειδή ήταν επιβεβλημένο να μας κουρεύουν γουλή, με την ψηλή. Εμένα, με άφηνε ο γυμνασιάρχης μου να έχω λίγο περισσότερο, κανένα δύο πόντους, για να μπορώ να δουλεύω. Γιατί έτσι δεν με πέρανε και στη δουλειά. Έπρεπε να κουρεύω ένα γόρι. Σαν κατάδικος, ας πούμε. Και δούλευες και μια ελαστικότητα. Σε ποια ηλικία, δηλαδή, ήταν σε ηλικία. Εγώ δούλευα από 12 χρονών. 12 χρονών. Σε κέντρα, σε... Άρχισα από καμπαρέ, δηλαδή... Από καμπαρέ, 12 χρονών. Από, ναι, καμπαρέ, βέβαια. Εκείνη την εποχή ερχόταν ο Έκτος Στόλος στη Θεσσαλονίκη και βγαίναν οι ναύτες από τις 4 μέχρι 9 η ώρα το βράδυ. Και ήταν ένα ωράριο το οποίο εμένα με εξυπηρετούσε, γιατί ναι, δεν ήταν ξενύχτη. Ναι. Όταν ερχόταν λοιπόν ο Έκτος Στόλος, πηγαίναμε και παίζαμε για μια εβδομάδα εκεί. Δεν παίρναμε τίποτα λεφτά, δηλαδή. Πολύ λίγα λεφτά. Ναι, πρωτοδεκάρες, αλλά εγώ, ας πούμε, με την διάθεση της μουσικής jazz που είχα μέσα μου, αισθανόμουν ότι εξυπηρετούσα πολύ αυτή την επένδυση που έκανα ακόμα στα 12 μου χρόνια να παίζω jazz. Και βέβαια ήσουν και προνομιούχος απέναντι στα άλλα παιδιά, τους συμμαθητές σου, τα κοριτσόπουλα, διότι έπαιζες μουσική σε μπαρ. Κάποια χρήματα θα είχες, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Ένιωθες μια, ότι ήσουν κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Είχα καταρχήν τότε, ας πούμε, ήταν, και δημιούργηκε το πρώτο κακό. Ότι άρχισε το κάπνισμα. Το κάπνισμα το άρχισε επειδή προμηθευόμουν πιο εύκολα από όλους τους άλλους στα αμερικάνικα τσιγάρα. Ναι, ήταν τότε τα Παλμάλ, τα, ναι, τα μεγάλα, μεγάλα κόκκινα, κόκκινα. Και τους έκανα φιγούρα στο σχολείο. Και βέβαια, προκειμένου να πάρω ένα τσιγάρο, μου κάνανε τεμενάδες τώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο άρχοντας του σχολείου. Ο άρχοντας. Είχα και χαρτζηλίκι περισσότερο, βέβαια, γιατί ήμουν αυτοδύναμος οικονομικά. Αν και τα μισά λεφτά από ό,τι έπαιρνα αυτά τα λίγα, τα έδινα στο σπίτι, βέβαια. Να ενισχύσω τον πατέρα μου. Αλλά ήμουν αυτάρκης οικονομικά. Και μπορούσα να κερνάω κιόλας κάτι τυρόπιτες, κάτι ηλικία... κουρκουμπίνια, κάτι κουρκουμπίνια, ιστορίες, ναι. Ωραία. Αυτά, ναι. Ένας άνθρωπος πάντως που εγώ κατάλαβα από αυτά που μας είπε, ότι πραγματικά ακόμη και σήμερα σε λατρεύει και σε αγαπάει σαν να είσαι μαθητής του, είναι ο καθηγητής στο ΟΔΙΟ, ο κύριος Δαμιανός. Ας τον ακούσουμε τι μας είπε. Κύριε Δαμιανέ, ήταν καθηγητής μουσικής του Γιώργου Χατζηνάσιου στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Πόσο χρονών ήταν ο Γιώργος Χατζηνάσιος τότε? Πρέπει να ήταν γύρω στα 10. Ήταν καλός μαθητής, λοιπόν? Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και ήμουν ευχαριστημένος. Μάλιστα, ήταν ένα από τα ξεχωριστά παιδιά της τάξης. Ήταν ο αγαπημένος μαθητής των καθηγητών? Ήταν, ναι. Και δικός μου και της καθηγητρίας του πιάνου που είχε, εγώ τον είχα στα θεωρητικά. Και ως μικρός πιανίστας πώς ήταν? Καλός. Καμιά φορά αυτοσχεδίαζε και έκανε δικά του, τα οποία, ναι μεν παιδικά, αλλά ωραία. Εκείνα που χρειαζόταν σαν την μέλισσα τα πήρε. Και έκανε το δικό του μέλι. Έχετε να τον δείτε πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή που σας βλέπει, τι μήνυμα θα θέλατε να του στείλετε? Γεωργάκη,
Με συγχωρείς που σε μιλώ με το σαν μικρό παιδάκι που ήσουν τότε. Αλλά έχω αρκετά χρόνια να είσαι εδώ. Και όταν ήρθες εδώ και έδωσες μια συναυλία, σε ρώτησα το τραγούδι που έγραψες σολφές στο παλιό το πιάνο. Τι θυμήθηκες που κάναμε το μάθημα στο όδιο, κάτω εκεί, στο ημιπόγειο. Η χαρά μου είναι μεγάλη που σε βλέπω. Καταπληκτικός άνθρωπος, λέγω, δηλαδή συγκινήθηκα, τον βλέπω τώρα και τον είδα και την ώρα που το μοντάρι. Δηλαδή, αυτό τέτοια... ακριβώς που είπε τελευταία, που κάναμε το μάθημα σολφές στο ημιπόγειο. Τέτοια αγάπη όμως, ξέρεις, μετά από 30 χρόνια, 35-40, δεν ξέρω πότε ήταν καθηγητής αυτός. Γιωργάκη με είπε. Γιωργάκη σε είπε, γι' αυτόν είσαι ο Γιωργάκης. Και τώρα με φωνάζουν Γιωργάκη. Και όχι μόνο και άγνωστοι στο δρόμο με φωνάζουν Γιωργάκη. Αυτό, ξέρεις τι σημαντικό που είναι αυτό, Γιώργο, να σε φωνάζουν Γιωργάκη στο δρόμο οι άνθρωποι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για σένα. Ναι. Αυτό, επειδή δεν με ξέρει ο κόσμος, τι γίνεται. Είναι η αλήθεια που βγαίνει όταν παρουσιάζομαι. Εγώ ποτέ δεν προσπαθώ να υπερβάλλω τον εαυτό μου ή να κάνω φιγούρα. Είμαι αληθινός. Και αυτό ταυτίζει τον εαυτό μου με τον κόσμο. Γι' αυτό με θεωρούν σαν δικό τους άνθρωπο. Πάντως, Γιώργο, παρόλο που λείπεις πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, η καρδιά σου, η ψυχή σου είναι και η αίθηση. Είσαι Θεσσαλονικιός, δηλαδή δεν χωράει συζήτηση. Ναι. Δεν το αφισβητεί κανείς. Την αγαπάς πάρα πολύ αυτή την πόλη. Ούτε από τους φίλους μου, ούτε από την οικογένειά μου. Άλλωστε είναι το απάνγιο της ψυχής μου η Θεσσαλονίκη. Και πολλές φορές που συζητάω και με άλλους καλλιτέχνες και ανθρώπους, όλοι θέλουν να τελειώσουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαν αυτό που γίνεται με τους ελέφαντες που θέλουν να τελειώσουν κάπου σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ναι. Δεν μην πω την κουβέντα γιατί είναι και χρονιά ένα μέρα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι εννοώ. Θέλουμε όλοι να τελειώσουμε εκεί. Δηλαδή, λες το ταξίδι σου να τελειώσει στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα πάρα πολύ. Ξεκίνησε από εκεί 18 χρονών, ήρθες ναι, εδώ, ναι. Έκανες διάφορα και ξαναπάς στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα ήθελα πολύ να βλέπω το θερμαϊκό και τι. Να βλέπεις το θερμαϊκό δίπλα. Ναι. Για αυτή λοιπόν τη μεγάλη σου αγάπη, έχεις γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα το ωραίο, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά όταν τα ακούς δεν γυρίζεις το ραδιόφωνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που δεν γυρίζεις το ραδιόφωνο. Να πας παρακάτω. Κολλάς εκεί. Ναι. Θες να το παίξω. Θέλω να το παίξεις ναι, και να τραγουδήσεις κιόλας. Θα ήθελα και τον φίλο μου, τον Αντώνη Ζαφυρόπουλο. Να έρθει λοιπόν και ο Αντώνης Ζαφυρόπουλος κοντά μας, να το έλα, παίξετε τον μαζί και να το τραγουδήσετε. Πιάνω μαζί μου. Να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει. Χωράμε και οι δύο, έτσι. Σαββατόβραδο κι Απρίλης και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χέρια σε κάποια πόμερη γωνιά της νέας Κρίνης με το τζουμπόξ να με γυρίζεις στα παλιά σε κάποια πόμερη γωνιά της νέας Κρίνης με το τζουμπόξ να με γυρίζεις στα παλιά. Θα ρίξω την ψυχή μου να ξεγελάσω το χαμένο μου καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου κι ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου κι ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Από το κάστρο το βραδάκι να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί 18χρονο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή 18χρονο τρελό παλικαράκι με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να μείνουμε Θεσσαλονίκη όμως ή να γυρίσουμε λίγο Θεσσαλονίκη.
Όταν εσύ είσαι ένας πιτσιρικάς πιανίστας στα καμπαρέ, τότε με τους Αμερικάνους, και βέβαια έχεις κάποιους εργοδότες στην εποχή εκείνη, γιατί πληρωνόσουν ό,τι πληρωνόσουν για τη δουλειά που έκανες, έτσι. Και δεν πληρωνόμουν. Και ένας από τους πρώτους εργοδότες ήταν ο κύριος Κούμπος. Τον θυμάσαι. Αν το θυμάμαι. Ο οποίος και σήμερα έχει ανοιχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε λοιπόν, τον βρήκαμε εκεί πέρα και μας μίλησε για σένα. Δούλευε σε εσάς, πήγαινε στο σχολείο και πήγαινε και στο οδείο. Πώς τα κατάφερνε όλα αυτά. Έκανε απογευματινά. Κάναμε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, απογευματινά. Και στα απογευματινά ερχόταν, έχει κάνει μια ορχιστρατική του κλπ. Ο μικρός αυτός, ο επτάχρονος το τύπος ήταν. Και ερχόταν στα ματινά αυτά και εργαζόταν. Βεβαίως πήγαινε σχολείο. Όταν δούλευε για εσάς, τότε εκείνη την εποχή, πόσα λεφτά έπαιρνε. Πολύ λίγα. Δηλαδή. Τι να σας πω από μένα. Αν η μνήμη μου δεν μπορεί να θυμηθώ πάρα πολύ καλά, νομίζω έπαιρνε 30 δραχμές τη βδομάδα. Τι θα του λέγατε λοιπόν τώρα που σας βλέπει. Εγώ θα τον έλεγα μέσα από την ψυχή μου, Γιωργάκη, εκεί που έφτασες είναι λίγο. Πρέπει να φτάσεις παραπάνω. Αυτή είναι η αξία σου. Σε αγαπώ πολύ. Να γίνει σκοτεινά, ώσπου κι αυτός ο χρόνος να σβήσει, ώσπου κι ο θάνατος να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει. Αγάπη που ο νους σου δε χωράει, θα σ' αγαπώ. Ώσπου στα μάτια σου να δοχές, ώσπου κι εσύ σε γερανούς θα πιες, ώσπου να πάψει η ανατολή, θα σ' αγαπώ κι πάλι πιο πολύ. Και εκείνη την εποχή πάντως που εσύ κάνετε και ορισμένα απογευματινά από ό,τι μας είπε ο κύριος Κούμπος, ήταν η ίδια εποχή που άρχισαν να ξεπροβάλλουν και ο Χάρη Κλίν, ο Άλκης Θέας και αυτοί οι Θεσσαλονικείς, Καλαμαριώτης ο ένας Θεσσαλονικιός, ο άλλος Βέλος, ναι, έτσι. Ναι. Ο Άλκης Θέας, ο οποίος βεβαίως θυμάται όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις εμπειρίες που περάσατε μαζί, έτσι σαν έφηβη, και μας μίλησε, ας τον ακούσουμε. Ο πατέρας του δούλευε στο Ετουάλ, στη Διαγώνιο της Θεσσαλονίκης, ένα πολύ συμπαθητικό κέντρο, όπου τότε, αμέσως μετά τον εμφύλιο, κάποια στιγμή επετράπη ο χορός και πρωτοχορέψαμε με τους ρυθμούς του πατέρα, του αγάπιου Χατζηνάσιου. Από τότε έλεγα ότι αν τα παιδιά του ασχοληθούν με τη μουσική θα γίνουν μεγάλοι. Και ο Γιώργος έγινε πάρα πολύ μεγάλος. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, λέγεται επίσης, ήταν ένας από τους γόηδες της Θεσσαλονίκης. Είχε επιτυχίες στις γυναίκες. Είναι τόσο χαριτωμένη η γυναίκα του. Έχω από προσωπικές επαφές τόσο απόλυτα πιστή ότι είναι ένα είδος μονογαμικού τύπου. Και αυτό είναι το περίεργο, γιατί όσοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, όσοι θέλουν τον έρωτα και τη θεά του έρωτα σαν πηγή έμπνευσης, να μεγαλουργούν εξαιτίας αυτής της αιτίας, αλλά δεν έχω καμία συγκεκριμένη παρατήρηση για τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο. Ναι, ήταν ένα περιζήτητο αγόρι. Είχε πάρει την ομορφιά. Ο πατέρας του ήταν ένας ξανθός με το ρότερο χαμόγελο που θυμάμαι από τα νιάτα μου να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Το κληρονόμησε και ο Γιώργος. Θα θέλετε να του στείλετε κάποιο μήνυμα. Ναι, να του πω ότι θα πρέπει να είναι ήσυχος και χορτασμένος από τις προσφορές του. Αλλά δεν είμαστε εμείς κορτασμένοι, γιατί μας έχει καλομάθει να δίνει επιτυχίες στη τζαζ, να δίνει επιτυχίες στο λαϊκό ελαφρό τραγούδι, να δίνει στο ρομαντικό, να είναι ο άνθρωπος από τον οποίο θα περιμένουμε και συμφωνικές επιδόσεις. Να περιμένουμε τα πάντα. Μας καλόμαθε και εμείς δεν έχουμε χορτάσει τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ νέος για να πάψει να δίνει. Περιμένει πολλά ο Άλκης ο Θέας, λοιπόν, ακόμη από σένα, ναι. Πάρα πολύ περιμένουν. Πάρα πολύ και περιμένουν. Μάλιστα το έχουμε συζητήσει για 2-3 φορές. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ περιμένουν. Και εγώ περιμένω από τον εαυτό μου. Αλλά τι γίνεται.
Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα στον χώρο αυτό για να μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν μπορεί να τα κάνεις μόνος σου. Πάντως σε βλέπω έτσι λίγο απογοητευμένο, γιατί είσαι απογοητευμένος. Από... Δεν είναι το ρινό. Αυτό που έχω, ας πούμε, έτσι, μια μικρή μελαγχολία. Μια μελαγχολία, ναι. Παρά που δεν θα έπρεπε σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ πιο. Με δύο λόγια, αλλά δεν είναι. Θα τραγουδήσουμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει περισσότερα πράγματα από όσο μου χρειάζονται. Δεν μπορούσα ποτέ να τα χρησιμοποιήσω και αυτό είναι ένα μαράζι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Απόλυτο καταλαβαίνω. Απόλυτο καταλαβαίνω. Γιατί κάποτε αυτό που μου έβγαινε φυσιολογικά και σαν παρόρμηση η έντεχνη μουσική ήταν πολύ κατηγορητέα λόγω πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων την εποχή που εγώ έβγαινα στο στερέωμα και αισθανόμουν ενοχές. Ήταν συνάδελφοί μου οι οποίοι γράφανε, ας πούμε, ο Χατζηνάσιος είναι δυτικός συνθέτης, ας πούμε, και αυτό το δυτικός εκείνη την εποχή χτύπαγε και ήταν... όλα τα παρελκόμενα. Ανάθεμα ήταν. Και μη προοδευτικός και μη αυτό, ναι, και έγραφα εγώ τα καλά σου γράμματα και αισθανόμουν ένοχος, ας πούμε. Ενώ έπρεπε να είναι καθαρά λαϊκό, καθαρά ρεμπέτικο. Ή στρατευμένο πολιτικά, έπαθε. Λοιπόν, έφτασε ένα σημείο να θέλω να παίξω πιάνο, που ο φίλος μου ο Στέφανος αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί με το πιάνο, αλλά εγώ τη δεκαετία του 70 και του 80 δεν μπορούσα να παίξω πιάνο, γιατί ήταν αντιδραστικό όργανο το πιάνο στη τηλεόραση. Ήταν δυτικό όργανο το. Δεν μπορούσε να παίξει πιάνο. Πρέπει να παίξει μόνο μπουζούκι, ας πούμε, για να είσαι αρεστός και να. Είχε την ατυχία να παίξει σε μια δεκαετία φοβερών αναμοχλεύσεων και παθών πολιτικών. Ναι, νομίζω ότι αυτό μου στήχησε. Οι στρατευμένοι μόνο προχωράγανε, ή αυτοί που ήταν ενταγμένοι κάπου, και οι άλλοι ήταν πάντοτε κατηγορητέοι, σαν δυτικοί, σαν αγγλοσάξονες και διάφορα τέτοια. Αλλά επειδή τώρα παραμονή Χριστουγέννων, έτσι να διασκεδάσουμε περισσότερο. Και να πάρουμε και μια διαφορετική, θα έλεγα, ανάσα αυτή τη στιγμή, ίσως τη χρειαζόμαστε περισσότερο, πηγαίνοντας σε κάποια παιδάκια που θέλουν να γίνουν Χατζηνάσιοι. Εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ στο 2 με παιδιά που θα έλεγα ότι ξεκινάνε όπως ξεκίνησες και εσύ, πιτσιρικάκια, να μαθαίνουν πιάνο, να μαθαίνουν μουσική, με όνειρο να κάνουν κάποια στιγμή μια πορεία. Φέτος ξεκίνησα το Σεπτέμβρη. Και σ' αρέσει? Ναι. Για πες μου, ήταν δική... εσύ ήθελες να κάνεις πιάνο ή σε έβαλε η μαμά? Μ' αρέσει το πιάνο γι' αυτό. Πόσες ώρες μελετάς στο σπίτι? 2 ώρες. 2 ώρες. Στο σχολείο τι τάξη πας? Πρώτη δημοτικού. Και μπορείς και τα κάνεις και τα 2? Όταν πηγαίνω σχολείο, γυρνάω και παίζω πιάνο και μετά διαβάζω. Α, πρώτα παίζεις πιάνο και μετά διαβάζεις τα μαθήματά σου, ε. Και πες μου, έχεις αγαπημένα κομμάτια? Ναι. Και είναι 2, η Μπόλκα και ο χορός των ναυτικών. Ποιο θες να μας παίξεις τώρα? Είναι ο χορός των ναυτικών το αγαπημένο μου κομμάτι. Το να μάθεις πιάνο ήταν μια δική σου επιθυμία? Ναι. Και πώς προέκυψε αυτή η επιθυμία? Πήγα μια μέρα και ρώτησα τη μαμά μου, επειδή άκουγα κάποια άλλα παιδιά να παίζουν πιάνο, τη ρώτησα αν μπορούσα να γραφτώ κι εγώ συναδία και να παίζω πιάνο. Θα ήθελα τώρα να μας παίξεις ένα κομμάτι το οποίο θεωρήσεις ότι είναι το αγαπημένο σου. Ναι. Είναι το Boogie. Πιάνο, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι 1 χρόνο επαγγελματικά. Αλλά πριν λίγο καιρό, πριν πολύ καιρό, δεν έπαιζα όχι κανονικά όπως παίζω τώρα. Δηλαδή όταν εννοείς επαγγελματικό?
εννοώ πιο καλύτερα, δηλαδή βγάζω την ψυχή μου πάνω στις νότες. Πώς ξεκίνησες το πιάνο? Πόρεσα και έπαιξα πάνω στο πιάνο όταν ήμουν πολύ μικρός. Από μόνο σου ή ξέρετε? Από μόνο μου. Νιώθω χαρά μέσα μου. Νιώθω δηλαδή ότι βγαίνει η ψυχή μου και παίζει αυτή πιάνο. Μου είχε κάνει η νονά μου δώρο ένα παιχνίδι πιάνο. Και μου άρεσε να παίζω μαζί του και ζήτησα από τους γονείς μου να... ότι ήθελα να ασχοληθώ πραγματικά με αυτό. Και έτσι άρχισαν όλα. Καθημερινά προσπαθώ να εξοικονομώ 1 με 2 ώρες να παίζω πιάνο. Αλλά επειδή πάω συχνά σε διαγωνισμούς και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, αναγκάζομαι να θυσιάζω το σχολείο κάποιες μέρες και να κάνω, να διαβάζω πιάνο. Ασχολήθηκα όταν ήμουν 9 ετών από το σχολείο μας, όταν παίζαμε φλογέρα. Και από τότε ήμουν καλός και αποφάσισα να ασχοληθώ και με το πιάνο. Υπάρχουν έργα που με εκφράζουν και νιώθω ωραία. Από όσους έχω παίξει μέχρι τώρα, προτιμώ τον Μπετόβεν, τον Λίστ και τον Σοπέν. Θα επιλέξω τον Σοπέν, την σπουδή αριθμός 1, από το όπους 10. Μου έχω πάντα 2 ώρες πιάνο. Βέβαια, άμα έχω διαγωνισμούς, κάνω 5 και 6 ώρες. Όταν παίζεις πιάνο, όταν έρχεσαι σε επαφή με τα πλήκτρα και παίζεις τα κομμάτια, πώς αισθάνεσαι, τι νιώθεις? Αισθάνομαι γαλήνη, ξεκούραση. Νιώθω, το ζω το κομμάτι μου, βρίσκομαι μέσα στο κομμάτι μου και γι' αυτό ασχολήθηκα κιόλας. Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποιον συνθέτη από όλους αυτούς τους οποίους παίζεις? Βασικά μου αρέσουν όλοι οι συνθέτες, αλλά περισσότερο μου αρέσει ο Κλεμέντι, ο Ντεμπισί, ο Μότσαρτ και οι άλλοι μεγάλοι. Πάρα πολύ. Άκουγα και άλλους που έπαιζαν, αλλά ήταν και, ήθελαν και οι γονείς μου, οπότε ξεκίνησα. Δηλαδή, πού πρώτο είδες το πιάνο και είπες «θέλω να μάθω πιάνο»?
Άκουγα, ας πούμε, σε κασέτες ή και από μερικούς συγγενείς που έπαιζαν, ίσως, και μου άρεσε. Σου άρεσε να παίζεις κλασικά κομμάτια ή και πιο μοντέρνα, ας πούμε? Και κλασικά, αλλά άμα έχω ελεύθερο χρόνο, μπορώ να παίξω και κάτι που θέλω εγώ. Όταν με τις υποχρεώσεις που έχεις στο σχολείο, πώς καταφέρνεις και οργανώνεις τον χρόνο σου έτσι ώστε να μελετάς, γιατί σίγουρα και το πιάνο χρειάζεται αρκετή μελέτη. Στις καθημερινές μέρες που έχω σχολείο δεν βρίσκω πολλή ώρα, αλλά όταν είναι, ας πούμε, για κάποιο διαγωνισμό, επειδή πηγαίνω στο διαγωνισμό πιάνου, μελετάω περισσότερο. Και όταν παίζεις πιάνο, κάθεσαι και μελετάς τα κομμάτια, τι είναι αυτό το οποίο αισθάνεσαι, δηλαδή πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Ευχαρίστηση που μπορώ να παίξω πιάνο και... Αυτά λοιπόν με τους μελλοντικούς Χατζηνάσιους, ας τα πούμε έτσι τα παιδάκια αυτά. Εσύ τελικά από τη μουσική τι κέρδισες, και δεν εννοώ στην τσέπη σου τι κέρδισες, εννοώ στην ψυχή σου τι κέρδισες. Ναι, τι καταλαβαίνω τι εννοείς, απλώς σκέπτομαι για να σου απαντήσω. Κέρδισα την ψυχή μου, νομίζω. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και στη σχέση μου με την οικογένεια. Διότι εγώ είμαι ένας παρόν απόν. Ναι. Πώς το εννοείς αυτό? Εννοώ ότι με απασχολεί και με απορροφάει πάρα πολύ η μουσική. Από όλες τις απόψεις. Και σαν μελέτη πιάνου και σαν άκουσμα και σαν έρευνα. Και όταν ακόμα δεν παίζω και δεν ασχολούμαι, πάντα το μυαλό μου είναι στη μουσική. Δηλαδή είναι για τα μελλοντικά σχέδια. Είναι για κάποια ραντεβού που δεν έγιναν ή κάποια που πρέπει να γίνουν. Είναι για την πίεση της Μαρίας που μου λέει ότι αυτό έπρεπε να το κάνεις, δεν το έχεις κάνει ακόμα και άργησε να το κάνεις. Ναι, βεβαίως. Η Μαρία σε πιέζει, σε βάζει σε μια πρέσα. Δηλαδή, και έχει δίκιο στα περισσότερα. Την ακούς? Την ακούω εν μέρη. Την ακούω εν μέρη. Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να ακούει τη γυναίκα του. Δεν είναι όπως στην πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, πάρα πολλοί που μας μίλησαν για σένα, ναι, έκαναν μια ειδική μνήμα στη Μαρία. Ναι, γιατί όχι. Το γιατί όχι σου μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί όχι. Θα πει ότι το αποδέχεσαι και εσύ. Σίγουρα. Για σένα, ακόμα καλύτερος προσευχής της Μαρίας. Για σένα τι είναι η Μαρία τελικά? Για μένα η Μαρία είναι ο άλλος μου εαυτός. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια δίδυμη κατάσταση του Χατζηνάσιου, αλλά με την έννοια ότι αυτή η δημοποίηση που έχουμε συμπληρώνει εμένα και εγώ συμπληρώνω τη Μαρία. Πιστεύω ότι χωρίς τη Μαρία θα ήμουν κάτι μισό. Σαν το Θεό είμαστε φτωχοί, όπως η βροχή και τα δύο χόρτα είμαστε φτωχοί. Όλα μας τα πλούτη, η αγάπη τούτη, η αγάπη. Thank you.
ότι ένας άνθρωπος που σε άκουσε, σε ανακάλυψε, του άρεσε πάρα πολύ, είναι ο κύριος Γιώργος Μουζάκης. Ακριβώς. Σε ηλικία. Ήμουνα 18 ετών μόλις τελείωσα το σχολείο και ήρθα στην Αθήνα. 18 ετών που είχες έρθει στην Αθήνα. Με τον Γαβαλά είχα έρθει. Με τον Πάνο τον Γαβαλά. Ναι. Με λαϊκό συγκρότημα. Αυτό είναι κάτι. Δεν ταιριάζει με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Τζαζ, κλασική κλπ. Και μετά λαϊκό συγκρότημα. Αλλά... Πώς έτσι με τον Πάνο τον Γαβαλά, για παράδειγμα. Ήθελα να έρθω με οποιοδήποτε τρόπο στην Αθήνα. Ζητούσα έτσι μια ευκαιρία να κατεβώ στον ανταγωνισμό. Γιατί πολλές φορές, πρέπει να το πω αυτό, μου λένε και στη Θεσσαλονίκη, ρε Γιώργο, μου λένε έπρεπε όλοι εσείς να μείνετε εδώ. Το θέμα δεν είναι να μείνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρέπει να κατέβεις στη μέκα του ανταγωνισμού για να αναγνωριστείς. Γιατί αν μένεις σε ένα μέρος που δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ό,τι και να κάνεις δεν αναγνωρίζεσαι. Άλλωστε, εγώ ποτέ δεν ανοίξα μαύρη πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε πηγαίνω, τουλάχιστον 2-3 φορές. Το ξέρω, σε αγαπάνε όλοι και σε περιμένουν να πας προς. Αλλά εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Το μιλάω για όλους τους Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες που κατεβήκανε. Δεν υπήρχε απάρνηση του τόπου, αλλά ήταν, ας πούμε, η ευκαιρία που σου δίνεται να ανταγωνιστείς αντάξιους ανθρώπους και για να μπορείς να αναδειχθείς μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό. Και όταν ήρθες στην Αθήνα, λοιπόν, σε άκουσε ο Γιώργος ο Μουζάκης και του άρεσε πάρα πολύ και είναι ένας άνθρωπος που σε ανέσυρε και από εκεί πέρα και έδωσε μια όθηση για να προχωρήσεις. Ανέσυρε στον τομέα του πιανίστα, του μουσικού, της ορχήστρας, δηλαδή. Ναι. Να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος ο Μουζάκης για σένα, ναι. Και συνεχίζουμε. Γιώργος Χατζηνάσιος για μένα θα πει ένα παιδί που πολλά χρόνια πριν ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη το είχε πάρει από το χεράκι του και μου το είχε φέρει στην Εράιδα, εργαζόμουν, θυμάμαι τότε. Και μου λέει, Γιώργο, πάρ' το αυτό το παιδί, άκουσε το και βόηθα το, είναι γιος μου και έχει πολύ ταλέντο. Φορούσε κοντά παντελόνια. Ήταν 16 ονών, 16,5, η γυναίκα μου τα ξέρει καλύτερα αυτά. Μόλις τον έβαλε τα χεράκια του στο πιάνο και κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, τον πήρα αμέσως μαζί. Διέκρινα. Και το ξέρει καλά αυτό το πράγμα. Του το είπα. Πρόσεχε, αυτό θα κάνεις, αυτό θα κάνεις, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Κατάλαβε. Και έβγαλε τη Μουζάκη ον σχολή. Να φανταστείς ότι κάθε πρωί ερχόταν σπίτι γιατί μέναμε και κοντά. Και του έκανε το γαλατάκι του η πεθερά μου με τη γυναίκα μου. Και περίμενα να ξυπνήσω για να του βάλω μάθημα παρακάτω. Επειδή εγώ δεν γεννήθηκα μαθημένος και εγώ κάπου τα άρπαξα όλα αυτά, κάπου είδα κάτι. Φαίνεται το ταλέντο, φαίνεται, δεν κρύβεται. Σήμερα ο Χατζηνάσιος είναι συνάδελφός μου, για να μην πω και ίσως και καλύτερος από μένα, γιατί να μην το πω. Είναι ένα από τα παλικάρια τα οποία άκουσαν σωστά αυτά που μπορούσα να πω εγώ, σαν ένας παλαιότερος από αυτούς μουσικός, σαν ένας φίλος τους. Πέρασες λοιπόν τη Μουζάκη ως σχολή, ε. Πολύ μου αρέσει αυτή η έκφραση. Ναι, πολύ. Γιατί είναι μια σχολή ο Μουζάκης για την ελληνική μουσική. Πρέπει μια συγκεκριμένη σχολή. Πρέπει κανείς να τον ζήσει τον Μουζάκη για να καταλάβει τι εκτόπισμα καλλιτεχνού έχει και τι προσωπικότητα καλλιτεχνική έχει. Αλλά βέβαια, βραδιάξει το γένο είναι, Γιώργο μου, και μαζί με όλη τη ζωή σου παρακολουθούμε και σε διπλώνουμε, να τραγουδάμε κιόλας. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να πούμε τα τραγούδια στα πολύ όμορφα και ένας από τους σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκες επίσης είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Ο Μανώλης Μητσιάς βέβαια είναι κοντά μας, τον παρακαλώ να έρθει εδώ δίπλα μας. Μανώλης Μητσιάς. Γεια σας, Μανώλη. Καλώς όρισες. Να είμαστε καλά. Έλα. Με υγεία. Γιώργος. Με λένε Γιώργο. Πάντα. Και το λένε Μανώλη βέβαια. Κάτσε Μανώλη εδώ πέρα κοντά μας. Τι σας έδεσε εσάς στην καλλιτεχνική σας συνάντηση περισσότερο, ενώ σαν τραγούδι? Εγώ μπορώ να πω ότι μας έδεσε καταρχήν η Μακεδονία, που είμαστε εκεί οι δύο από πολύ κοντινά χωριά. Κοντινά χωριά μας το χωριά. Ναι, κοντοχωριανή. Ναι, εγώ είμαι από τη Δουμπιά πάντως. Εγώ το έχω μάθει. Πέντε χιλιόμετρα είναι το χωριό του. Δεν χωριέσαι. Από τη Γαλάτσα είναι η γιαγιά μου. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Η ρίζα σου είναι από εκεί. Αλλά εκεί όλα τα καλοκαίρια, από τι Ειρικάσει στο δημοτικό, πήγαινα και τι διακοπέ μου στη Γαλάτσα. Ωραία, από τους δύο κοντοχωριανούς λοιπόν τι θα ακούσουμε τώρα? Τον εθνικό μας ύμνο. Τον εθνικό μας ύμνο. Με λένε Γιώργο. Και τον κύριο Μανώλη. Πάμε στο λένε Γιώργο και μετά στα Μακεδονίτικα. Πάμε και αρχίζουμε αμέσως. Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης το γλυκό πικρό καημό.
μαργαρίτες να μάθω. Δεν περιμένω κανένας το γυρισμό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθω. Δεν περιμένω κανένας το γυρισμό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Για της αγάπης το γλυκό πικρό καημό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μανώλη, να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Να είμαστε όλοι καλά, χρόνια μας πολλά. Στο Γιώργο να είναι καλά, να γράφει πάντα ωραία τραγούδια. Τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Ήτανε, όχι μόνο σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν λαό με λόγο. Και εμεί σε χαιρόμαστε και σαν άνθρωπο και σαν τραγουδιστή. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γεια χαρά. Να είσαι καλά. Και τώρα λοιπόν που έφυγε ο φίλος μας ο Μανώλης, να επιστρέψουμε σε σένα και να επιστρέψουμε σε εκείνη την πρώτη εποχή που είσαι στην Αθήνα. 18 χρόνια έχεις έρθει εδώ πέρα με τον Πάνο Καβαλά. Μία από τις πρώτες σου δουλειές ήταν και στην Αθηναία. Έτσι. Ναι. Όπου την εποχή εκείνη η Αθηναία είναι ένα στέκι πάρα πολύ ωραίο. Στην καρδιά της Αθηναία ήταν και ο Αλέξης Παπαδημητρίου. Βέβαια. Ήταν ο τραγουδιστής της ορχήστρας μας. Τραγουδούσε ο Αλέξης τότε. Ναι, δεν ήταν πλέον ο συνθέτης. Όχι, δεν είχε. Απλώς είχε, ας πούμε, έτσι, τη διάθεση να γράψει τραγούδια, αλλά δεν είχε αρχίσει ακόμα. Τα συζητάγαμε. Τα συζητάγατε. Εσύ έπαιζε στο πιάνο και αυτός τραγουδούσε τότε. Ναι. Να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Αλέξης. Και ο Σπανουδάκης έπαιζε μπάσο. Και ο Σπανουδάκης, καταπληκτική παρέα. Ναι, ναι. Να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Αλέξης Παπαδημητρίου για σένα, που είναι ένας συνθέτης κι αυτός πλέον. Να ακούσουμε τι μας είπε. Θυμάμαι πριν από 28 χρόνια περίπου, στην Αθηναία την καλοκαιρινή, ένα καταπληκτικό μαγαζί τότε, όταν είχαμε φτιάξει μια ορχήστρα και ο Γιώργος βέβαια ερχόταν με τις παρτιτούρες του σπουδαγμένος και καταπληκτικός πιανίστας από τότε. Την πρώτη φορά που μου είπε, αυρία Αλέξη, θέλω να σου παίξω ένα τραγούδι δικό μου. Και του λέω, πρόσεξε, μην το τραγούδι μου και καμιά σαγλαμάρα, γιατί δεν μπορώ να τα ακούσω. Και μου έπαιξε ένα τραγούδι, το οποίο είπε, σε παρακαλώ, μην το ξαναπαίξει, είναι χάλια. Τελικά αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη επιτυχία του Γιώργου, διότι το τραγούδισε η Μαρινέλα μετά και όχι ο Χατζηνάσιος που το είχε πει. Γιωργάκη μου, σε αυτό με συγχωρείς, αλλά η φωνή σου τότε ήταν όχι όπως τώρα, πολύ καλή. Εν συνεχεία, παίξαμε αρκετές φορές μαζί και κάποια στιγμή που έφτιαξε αυτό το στούντιο, ήρθε εδώ πέρα και κάναμε παρέα πάρα πολλές ταινίες, στις οποίες εκείνος έγραφε τη μουσική, εγώ εδώ με τα synthesizer, με το στούντιο. Εγώ έχω πάρει πάρα πολλά από αυτόν. Ίσως και από τις βασικές αιτίες που έμεινα σε αυτό το χώρο και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μόνο η μουσική, θα είναι ο Γιώργος. Δεν θα ξεχάσω όμως ένα πράγμα. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να πω πολλά. Κάποτε ο Γιώργος μου έγραψε σε ένα δίσκο από αυτόν που φτιάξαμε εδώ πέρα στο στούντιό μου το εξής πράγμα. Αλέξη, φύγε από αυτό το στούντιό γιατί θα πεθάνεις εκεί μέσα. Τι νοούσε άραγε. Και εγώ σου λέω, Γιώργο μου, μακάρι, δεν θα υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ αγνός άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, είναι αγνός. Και αυτό που θα ήθελα να του ευχηθώ είναι να μείνει πάντοτε αγνός όπως είναι. Αγαθός θα έλεγα όπως είναι, αφιερωμένος μόνο στη μουσική του και είναι από τους ανθρώπους που δεν ασχολείται με άλλα πράγματα και ελπίζω αυτό να είναι κατανοητό.
Εύχομαι, Γιώργο μου, να μείνεις πάντοτε έτσι. Είναι μια πολύ ωραία ευχή του Άλεξη Παπαδημητρίου. Τη δέχομαι μεγάλη ευχαρίστηση από το φίλο μου. Με τη Μαρίνα έχεις συνεργαστεί επίσης. Έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές με τη Μαρίνα. Και με μεγάλους δίσκους, αλλά όταν ξεκίνησα, κάναμε τα 45άρια, τα μικρά. Τα μικρά, ναι. Ναι, και θέλεις να πω το όνομα του πρώτου τραγουδιού. Για πες του, ναι. Είναι το Κρίμα των Boys, το οποίο τα τελευταία χρόνια έγινε ξανά μεγάλη επιτυχία. Παίζεται παντού. Και θα ήθελα να το παίξουμε εμείς εδώ πέρα, να τραγουδήσει μια από τις καινούργιες μας αποκαλύψεις. Βεβαίως, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το ακούσουμε. Θα το πει η Λόρνα. Στο φιλί. Μια γυναίκα σε παίρνει βόλτα και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε παίρνει βόλτα και δεν σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Κράτα μια στάλα εγωισμό, μυαλό δε σου μείνε καλέ. Κι αν δε σε θέλει κάνε στρόφη κι ο κόσμος πια δε θα χαθεί. Μια γυναίκα σε παίρνει βόλτα και σε έχει κάνει να κλαις. Κάνε πέρα γυναίκες θα βρεις να σ' αγαπήσουν πολλές. Μια γυναίκα σε παίρνει βόλτα και δε σου ρίχνει ματιά. Και γελάνε μαζί σου όλοι οι άντρες στη γειτονιά. Όμως εμείς ψάξαμε και βρήκαμε ένα σπάνιο ντοκουμέντο. Είναι ένα μεγάλο σου, μια μεγάλη σου επιτυχία που τραγούδησε η Μαρινέλα και είχε κάνει μάλιστα την εποχή εκείνη και ένα βίντεο κλιπ με τα μέσα που υπήρχαν στο Ηρώδιο, έτσι. Να το παρουσιάσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο κλιπάκι με τη Μαρινέλα. Και ήταν η πρώτη εμφάνιση Μαρινέλα στο Ηρώδιο. Ήταν η πρώτη εμφάνιση Μαρινέλα στο Ηρώδιο. Ναι. Ήταν ο έρωτας σαν ήλιος φλόγερος και λέγει ο ένας για τον άλλον πως πεθαίνει. Πάει καιρός, ανάμεσα μας μπήκε ο λόγος ο σκληρός κι ο ένας τώρα απ' τον άλλον ξεμακραίνει. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η αγάπη που ξεφτίζει σαν καρδιές που δεν αντέχουν στον καιρό. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η αγάπη που ξεφτίζει σαν φτερό. Δεν φταίει κανείς, φταίνει οι καρδιές που δεν αντέχουν στον καιρό. Ένα τραγούδι καταπληκτικό, με μια Μαρινέλα καταπληκτική επίσης από τα παλιά. Και η Μαρινέλα αξιοποιεί φοβερά τα τραγούδια των συνθετών. Βέβαια. Και είναι μοναδική. Μια δεν μπορεί να καταλάβει ένας που δεν ξέρει, ας πούμε, που δεν είναι μέσα στη μουσική, πώς ένας συνθέτης έχει ένα πρωτόλιο πράγμα και μετά αναδεικνύεται από μια φωνή. Αυτό το τραγούδι το έλεγα εγώ, ας πούμε, το συνέθετε. Τίποτα. Μόλις το πήρε η Μαρινέλα έγινε. Έλαμψη. Είναι μοναδική τραγουδίστρια. Ναι, είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Όμως αυτό το βράδυ εμείς έχουμε φωνάξει και κάποιους δικούς ανθρώπους να έρθουν κοντά μας και να αρχίσουμε να τους βλέπουμε σιγά-σιγά. Βρήκαμε δύο φίλους σου από τους πολλούς που έχεις. Είναι δύο Θεσσαλονικείς.
ο κύριος Χαρτάς, ο κύριος Παϊωάννου, τους οποίους παρακαλώ να έρθουν κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ που σας. Αυτή είναι καρδάσια, πραγματικά. Αυτή είναι καρδάσια, ε. Καρδάσια, τι κάνεις. Καρδάσια, καθίστε εκεί πέρα δίπλα του. Περάστε από εκεί και καθίστε δίπλα τον Γιώργο. Τα καρδάσια και τα τρία μαζί και για όσους βέβαια δεν ξέρουν ακριβώς τη λέξη καρδάσεις, θεσσαλονικιώτικα σημαίνει αδελφός. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Φίλος, πολύ φίλος. Σε βαθμό που να είναι αδελφός. Αδελφικός φίλος. Αδελφικός φίλος. Ο δικηγόρος μπορεί να μας το εξηγήσει, δηλαδή, πιο αναλυτικό. Όχι, μάλλον δεν θα το καταφέρω εκεί πέρα, γιατί είναι τουρκικό αυτό. Πόσα χρόνια είστε φίλοι με τον Γιώργο? Εγώ τον ξέρω από το 54. 1954. 40 χρόνια. Ούτε λίγα, ούτε πολλά. Εσείς? Εγώ το 56. Ήμασταν συμμαθητέ. Ήσασταν νεότερος. Και καθόμασταν και στο ίδιο θρανίο μια χρονιά. Στο 5ο γυμνάσιο. Το 5ο γυμνάσιο, ρε Θεσσαλονίκης. Το θηλυκό 5ο. Εμείς είχαμε την τύχη να ταιριάξουν και οι γυναίκες μας. Mm. Για να παραμείνει μια φιλία, όπως ξέρεις, Κωστάκη μου, πρέπει να ταιριάξουν στην πάρα του χρόνου και οι γυναίκες παντρευόμαστε. Πρέπει να. Και αυτή ήταν μεγάλη ευτυχία. Ο Γιώργος, όπως τον ξέρω εγώ από το 1954, ήταν ένας αδύνατος και πολύ ευγενικός νέος της εποχής εκείνης. Έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το εξής. Την πρώτη έκθεση που γράψαμε στο γυμνάσιο ήταν οι συμμαθητές μου. Όταν μιλάμε γυμνάσιο, εννοούμε το εξατάξιο. Και οι συμμαθητές μου ήταν στην καθαρή μου. Λοιπόν, πού να γράφατε οι συμμαθητές μου? Έχω το χόμπι να κρατάω όλες τις εκθέσεις από την τάτη δημοτικού που αρχίσαμε να γράφουμε τότε μέχρι και στο τέλος του γυμνασίου. Ο γιος μου μια φορά τις έψαχνε και έρχεται και μου λέει: Ελλάδα, να δεις τι έχεις γράψει για τον κύριο Χατζηνάσιο. Λοιπόν, πραγματικά βρήκα το χαρτί αυτό, κάνω μια περιγραφή η οποία νομίζω ότι ταιριάζει σε όλη την υπόθεση. Του Χατζηνάσιου. Του Χατζηνάσιου και αν επιτρέπετε να τη διαβάσω, είναι δύο σειρούλες. Δύο σειρές, διαβάστε. Δύο σειρούλες. Να, είναι μια έκπληξη ωραία για αυτό το βράδυ. Εγώ ήξερα για αυτό το χαρτί, αλλά ποτέ δεν το διάβασε. Δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, περιγράφω πολλούς συμμαθητές μέσα. Θα πάω μόνο κατευθείαν στο μέρος που έγραφε το Χατζηνάσιο. Θα το διαβάσω με τα γράμματα τα κίτρινα που λέγαμε. Αυτό έχει κυτρινήσει όντως. Ο Χατζηνάσιος, το καλό παιδί, κατακτά γρήγορα τη συμπάθεια της τάξεως. Διότι έχει και το ποδήλατο. Και ο καθένας λαχταρά να κάνει καμιά βόλτα. Ήταν ποδήλατο την εποχή εκείνη. Το Βικτόρια. Ήταν ναι, μεγάλη υπόθεση. Και τι ποδήλατο. Μην νομίσει κανείς ότι πρόκειτο για κανένα ποδήλατο μοντέρνο. Είχε δύο τροχούς, τα πετάλια και το τιμόνι. Ήταν προνομιούχος. Αλλά ήταν προνομιούχος. Σαν να είχε αμάξει την εποχή εκείνη. Ο Γιώργος τα βράδια δούλευε. Και έπαιζε ακορντεόν. Και στο σχολείο ερχόταν πάνω, τενίσταζε. Καμιά φορά καθόμασταν στην τρίτη, τάξη, δίπλα του, σκουδούσα. Ξύπνα, του λέω μη, αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Μου λέει μια μέρα, Καρδάση, εγώ λέει, θα γίνω, λέει, Μπετόβεν. Λέω, σίγουρα. Είχε το ψώνιο. Ναι, πιανίστα σαν τον Γιώργο, ίσως να μην υπάρχει άλλο. Προσωπική μου εκτίμηση και έτσι. Βεβαίως. Άρα δεν μπορεί κανείς να με κριτικάρει. Εκείνο όμως που αξίζει του Γιώργου είναι αυτό που είπε ο Τέλης, η τζαζ. Ο κλέαρχος ο Κονιτσιώτης, ο Μακαρίτης, έλεγε κάτι. Το Χατζηνάσιο λέει είναι να μην το σηκώσει. Άμα το σηκώσει και παίξει τζαζ, μετά δεν μπορεί να το σταματήσει. Θες δύο ώρες για τον κατεβάσει. Όχι, έλεγε και κάτι άλλο ο κλέαρχος. Έλεγε ότι ο Χατζηνάσιο θέλει ένα δεκάρικο για να αρχίσει και ένα εκατοστάρικο για να σταματήσει. Ένα εκατοστάρικο. Ακριβώς. Κάνα δεκάρικο έχουμε να του δώσουμε τώρα. Δεν υπάρχει δεκάρικο. Τότε είχαν αξία. Τώρα ένα εκατοστάρικο θα του δώσω για να παίξει λίγη τζαζ. Μόνο. Κύριε Χατζηνάσιο, παρακαλώ πολύ ένα εκατοστάρικο. Ορίστε, περάστε. Ναι, και πόσα θα μου δώσει για να σταματήσω. Τι εκείνη η πλάκα. Ό,τι ζητήσει. Εδώ έχουμε. Θα ζητήσουμε. Θα κάνουμε έρανο για να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε στο πιάνο σα. Τζαζ. Περιμένουμε από εσά να ακούσουμε κάτι. Α, θέλετε τζαζ. Τζαζ. Το κατοστάρι το δώσαμε έτσι για να. Πολύ ευχαρίστω. Να κάτσουμε από εδώ πέρα. Δεν μπορεί να φέρουμε το φάντασμα του Κονιτσιώτη για να τον σταματήσει μετά. Θα το σταματήσουμε με ένα χειροκρότημα. Έχουμε κάνει ένα δεκάμετρο. Σε φά. Thank you.
Μπράβο, Καρτάση. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Εξαιρετικά αφιερωμένο στα φιλαράκια του ένα κομμάτι τζαζ από τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Και δεν τον προπονήσαμε, ήρθε απροπόνητο. Και το ευχάριστο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε έρανο για να το σταματήσουμε. Πήρα βιταμίνες. Είχε την οικονομία τα μέτρα μου, Λαμπρούκο. Είχε την οικονομία του χρόνου μέσα του για την εκπομπή. Αυτό το πρόβλημα. Δεν σταματήσουμε. Δεν ήταν στο πρόγραμμα. Δεν ήταν στο πρόγραμμα τζαζ. Ήταν happening. Ήταν happening εντελώς. Ευχαριστώ για την ορχήστρα που έπαιξε τόσο ωραία, χωρίς καμία προετοιμασία. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσάς που ήρθατε κοντά μας αυτό το βράδυ, κύριε Χαρτάκη, κύριε Παπαγιάννου. Έτσι, στο σύντομο πέρασμά σας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια πολλά. Για τον Γιώργο, μόνο αν θέλετε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά πολλά. Σε μια εβδομάδα. Καρτάκη, θα σε φιλήσω. Όχι, όχι. Διαχειρατέ. Είναι από κοντά. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Και βέβαια πάλι. Οι δυο μας και πάλι μόνοι σε αυτό το στούντιο, που είναι όμως γεμάτο από όλα αυτά τα ωραία σου τραγούδια και από τον κόσμο μας. Και πιστεύω και από όλους εσάς που μας παρακολουθείτε αυτό το βράδυ και κάναμε τη συντροφιά χριστουγεννιάτικη μαζί. Και βέβαια ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκες όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Ναι. Σας έχει δέσει μαζί τι? Μια παρένθεση. Μια παρένθεση. Όπως το λέμε. Βέβαια, ο Σταμάτης Κόκοτας δεν μπορούσε να μην λείπει από αυτή τη χριστουγεννιάτικη βραδιά για τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον οποίο παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Σταμάτης Κόκοτας. Καλώς όρισες. Χρόνια σας πολλά. Γεια σας. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Να ζήσουμε. Να είμαστε ό,τι καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Ο Γιώργος. Μάλιστα μου. Καλώς όρισες. Κάτσε εκεί κοντά. Κάτσε δίπλα του εκεί πέρα, στην παρέουλα μας. Σας έδωσε λοιπόν μία παρένθεση η οποία κρατάει χρόνια τώρα. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη φαίνεται αυτή η παρένθεση. Ήταν το 1972. 1972, 23 χρόνια πριν. Τα μέτρησες κιόλας. Είναι, έχω κομπιούτερ στο κεφάλι. Το έκανα αμέσως. Λοιπόν, Σταμάτη, για πες μας από εκείνη αυτή την ωραία συνεργασία σου με τον Γιώργο και όλα αυτά. Την εικόνα που με έχει μείνει, θέλετε να ακούσετε, κύριε Χαρδαβέλα. Παρακαλώ, κύριε Κόκοτα. Όπως βέβαια όλος ο κόσμος ξέρει ότι τον κύριο Χατζηνάσιο τον διέπει μια πολύ μεγάλη ευγένεια. Είναι ένα χαμόγελο από το βορρά που μας έρχεται, αλλά ωραίο χαμόγελο με πολύ αγάπη και γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια τον καιρό εκείνο. Και συνεχίζει βέβαια και μέχρι σήμερα. Βέβαια. Μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ένας από τους ευτυχείς του είδους που μπόρεσαν και τραγούδισαν ωραία τραγούδια του Γιώργου του Χατζηνάσιου. Τώρα πόσο ωραία είναι, τα έχει βάλει ο κόσμος στη θέση τους. Τα έχει κρίνει ο κόσμος. Τι θυμάσαι από εκείνη τη συνεργασία σας, στα μάτια μου, έτσι? Την αγάπη που με περιέβαλε ο Γιώργος Χατζηνάσιος τον καιρό εκείνο και πώς με εμπιστεύτηκε αυτά τα μεγάλα έργα να τα ερμηνεύσω. Πίστευε πολύ στην ερμηνεία μου, αλλά ήταν και μεγάλα τραγούδια. Τίποτα, κοίταξε. Εγώ τον βρήκα έτοιμο το Σταμάτη. Το βρήκες έτοιμο. Το τρακ το είχα εγώ, δεν το είχα σταματήσει. Γιατί μόλις άρχισε. Τον καιρό εκείνο θυμάμαι ότι ήταν πολύ ερωτευμένος ο κ. Χατζηνάσιος με τη σύζυγό του. Είναι πάντοτε ερωτευμένος με τη σύζυγό του. Μιλώ για τον καιρό εκείνο, τώρα μιλάμε για τότε. Και ήταν όλο χαρά και όλο αγάπη. Η μουσική τα μαθαίνανε σε 3 λεπτά όλα. Τόσο πολύ ωραία τους τα δίδασκε που τα μάθαιναν αμέσως. Πρέπει να πεις ότι πήγαινε έτοιμο στο μάτι με τις παρτιτούρες. Καλά, οι παρτιτούρες υπήρχαν. Πώς γίνεται τώρα με το στόμα. Από ό,τι έγραψε ο κ. Χατζηνάσιος μέχρι σήμερα δεν πετάχτηκε τίποτα. Νότα δεν του πετάς. Τραγουδιούνται όλα τραγουδιούνται. Με τίποτα δεν του πετάς νότα. Όλες είναι χρησιμοποιημένες και βαλμένες έτσι που να μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια σωστή μελωδία, καθαρόεμη μελωδία, δεν ακουμπάει πουθενά ο Χατζηνάσιος. Αυστηρότατος, ωραίος, γλυκός και πολύ μεγάλος το είδος. Ωραία. Ωραία φλέβα, μπράβο, συγχαρητήρια. Είμαι ευτυχής που τραγούδισα το Χατζηνάσιο. Πάρα πολύ όμορφα. Και επειδή βεβαίως ξεκίνησε η είσοδό σου με την υπενθύμηση του Γιώργου ότι σας έδεσε μια παρένθεση. Ναι, το πρώτο τραγούδι που αρχίσαμε τη συνεργασία μας. Μετά που ακολούθησαν πάρα πολλά τραγούδια. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το πρώτο τραγούδι που σας έδεσε να το ακούσουμε τώρα ζωντανά. Βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ. Γιώργος Χατζηνάσιος στο πιάνο, Σταμάτης Κόκοτας λοιπόν στο μικρόφωνο. Και η υπέροχη ορχήστρα μας. Και η υπέροχη ορχήστρα μας. Και η ορχήστρα μας. Ένα χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Και ένα στον κύριο Χαρδαβέλα. Πού θα κάτσω εγώ? Εκεί μπροστά. Εδώ στο πιάνο, κοντά όπου θέλεις. Ενθουσιασμός, έρωτας προσωρινός, ήμουν στην καρδιά σου. Τώρα μόνο κοντιλιά
σφήνει όρκους και φιλιά στο προσπεράσμα σου. Μια παρένθεση και μόνο μέσα στο δικό σου δρόμο, πως θα ήμουνα για σένα δεν φανταστικά. Όλα ήταν μια πλάνη κι η καρδιά μου θα πεθάνει για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Όλα ήταν μια πλάνη κι η καρδιά μου θα πεθάνει για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Η καρδιά μου τώρα πια λιγωμένη απ' την ψεύτια κόπηκε στη μέση. Τι σου έφταιξε γιατί έτσι να σημαδευτεί τόσο να πονέσει. Όλα ήταν μια πλάνη κι η καρδιά μου θα πεθάνει για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Όλα ήταν μια πλάνη κι η καρδιά μου θα πεθάνει για καρδιά που δεν αξίζει θυσιαστικά. Μπράβο. Θα πάμε ένα τραγούδι ακόμα. Να πάτε ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. La minore. Πάμε. Γιώργος Χατζηνάσιος. Τόση χρόνο και κλαις για μια αγάπη σου χαμένη. 20 χρόνο τι θες, 22, ποιος σου είπε ότι φταίς, η ζωή σε περιμένει. Να κατά χρόνια σου αχ και μετάκα, να κατά χρόνια σου αχ τα μονάχα. Τα σγουρά σου τα μαλλιά άσε με να τα χτενίσω, κι αν σου πήραν την καρδιά θα κινήσω μια βραδιά να σου την εφέρω πίσω. Να κατά χρόνια σου αφ' και να τα χα, να κατά χρόνια σου αφ' τα μονάχα. Αυτά μονάχα. Σταμάτης. Τι ωραία στιγμή. Μπράβο, μπράβο. Ωραία στιγμή. Ωραίοτατα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ ωραία. Πολύ. Σταμάτη. Είμαι μας. Πάρα πολύ συγκινημένος γιατί είναι
περίπου 20 χρόνια από αυτή την ιστορία και μας έφερε πολύ πίσω, μαέστρο. Να είσαι καλά, μαέστρο μου, να γράφεις πάντα ωραία τραγούδια, γιατί τα έχει ανάγκη η Ελλάδα. Και εμείς την Πεντοχρονιά θα είμαστε μαζί, βέβαια. Έγινε. Γεια σας, ευχαριστώ. Στην έρευνα που κάναμε, βρήκαμε ένα ακόμη έτσι σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο. Είναι από μια εκπομπή που είχε κάνει παλιότερα και ήταν καλεσμένη τότε η Νάνα Μούσχουρη που είπε τα τραγούδια σου. Έχεις δουλέψει με την Νάνα που τώρα είναι βέβαια πρέσβυρα. Μα ήταν πάντοτε πρέσβυρα. Της UNICEF και. Ήταν πάντοτε του ελληνικού τραγουδιού της Ελλάδας. Ήταν του ελληνικού τραγουδιού της Ελλάδας η Νάνα Μούσχουρη. Δεν ήταν δυνατόν να έρθει κοντά μας, όμως εμείς βρήκαμε το σπάνιο ντοκουμέντο. Ας το χαρούμε αυτή την ώρα και μετά συνεχίζουμε. Ρίξε ένα βλέμμα σιωπηλό στον κόσμο τον αμαρτωλό και δε σιγή πως καίει και με το χέρι στην καρδιά αν δε σ' αγγίξει πυρκαγιά ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σάχα μου πουλί ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Είναι καινούρια και παλιά σαν της ψυχής την αντιλιά σαν της καρδιάς τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτήκαν τα χαρτιά κανείς δεν θα τη μάθει. Τράβα να πεις το Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ μήπως αυτός την ξέρει. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο. Με τη Μούσχουρη συνεργάστηκες πότε? Το 1986 και έγινε μια συνεργασία και στην Ελλάδα και στο Παρίσι. Δηλαδή οι βάσεις της ορχήστρας γραφτήκαν με δικούς της μουσικούς και μετά ήρθαμε εδώ και κάναμε το remixing στην Ελλάδα βάζοντας και έγχορδα και λαϊκά όργανα. Πώς δεν προχώρησες με τη Μούσχουρη? Η Μούσχουρη έκανε και κάνει μια μεγάλη καριέρα έξω στο Παρίσι, στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάνατε μια μεγάλη επιτυχία μαζί. Ναι, όντως. Έγινε μεγάλη επιτυχία ο δίσκος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πώς δεν σε τράβηξε ένα έξω ή δεν ήθελες να φύγεις ποτέ από την Ελλάδα? Δεν είναι, κάθε συνεργασία δεν μπορεί να σε τραβάει με τη μεριά του τραγουδιστή. Δεν έχει καμία έννοια αυτό το πράγμα. Άλλωστε, εγώ αν ήθελα να κάνω καριέρα θα μπορούσα να κάνω από την Eurovision το 1997. Ναι. Είχα πολλές προτάσεις. Γιατί τις ακολούθησες? Δεν μπορούσα να ζήσω εκτός Ελλάδος. Όταν σπούδαζα τότε στο Παρίσι, είχα πάθει μια μικρή μελαγχολία από τον γκρίζο. Χρώμα αυτό το γκρίζο με σκότωνε που είχε και που είχε κεντρική Ευρώπη. Δεν μπορώ εγώ να πει. Θέλω τη θάλασσά μου. Δεν μπορεί να ξοδεύει μια ζωή για να κάνει επιτυχία ή μια αναγνώριση διεθνή. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές μου δόθηκε ευκαιρία να γίνει αυτό το πράγμα, έχω ένα κακό αστέρι το οποίο με έριχνε προς τα πίσω. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα αναδειχθεί όπως το ξέρουν και οι φίλοι μου, αν είχα τις ευκαιρίες αυτές να ήμουν στην Αμερική. Θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά, αλλά θα έχανα από μια άλλη μπάντα που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να χάσω. Γιατί, όπως είπα και πριν, και τα παιδιά και η Μαρία συμπληρώνουν αυτή τη δημιουργία, γιατί εγώ δουλεύω και θέλω να δημιουργώ για αυτούς, όχι για μένα. Δεν έχω αυτή την εγωπάθεια. Είναι κάτι που δίνεις και παίρνεις. Μα είναι σίγουρα, δεν έχω την εγωπάθεια του εαυτού μου, δηλαδή να εξαργυρώνω την επιτυχία για τον εαυτό μου. Θέλω να τη μοιράζω με κάποιον άλλον. Επομένως, αν ήμουν μόνο στην Αμερική, μπορεί να μην έκανα και τίποτα. Πάντως έκανες πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη και εννοώ στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Όπου ήταν πρωτοπόρους. Μια άλλη εποχή ολόκληρη, από τους πρωτοπόρους στην καλή εποχή του Φεστιβάλ Τραγουδιού. Και δύο άνθρωποι που έζησαν την εποχή αυτή, όχι αυτοί δεν είναι καλλιτέχνες, ήταν μέσα στο φεστιβάλ. Είναι ο κύριος Αθανασιάδης, ο κύριος Γεροντάκης, οι οποίοι μας μίλησαν για σένα, να τους ακούσουμε. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ειδικώς για να φάει μύδια και ψάρι. Μύδια είναι το αγαπημένο του φαγητό. Θυμάμαι προτριετίας που είμαστε σε ένα ταβερνάκι, από τα λίγα που υπάρχουν ίσως μείνει και είναι ακριβώς επάνω στη θάλασσα. Τρώγαμε μύδια και ένα ψάρι όχι τόσο αρίσης ποιότητας κατά την κρίση μου. Ο Γιώργος ήταν ενθουσιασμένος. Τέτοιο πράγμα στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά δεν βρίσκουμε, λέει. Θεσσαλονίκη και πάλι Θεσσαλονίκη. Περνάμε έξω από το 5ο γυμνάσιο, που ήταν το 5ο γυμνάσιο, και με ιδιαίτερη έτσι χαρά και διηγείται αναμνήσεις σχολικές. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι δεμένος με τον τόπο του
και παρά την πορεία που τράβηξε μακριά από τη Θεσσαλονίκη κάπως, αυτό δεν έχει αλλάξει τον συναισθηματικό του κόσμο, τον Χατζηνάσιο σαν άνθρωπο. Γιώργο, σου στέλνω πρώτα-πρώτα εγκάρδια τις ευχές μου και τις Άσπας και των παιδιών σ' όλους σας. Στη Μαρία, στις κούκλες της κόρης σου και στο γιο σου. Και είναι η δικιά μου επιθυμία να εξακολουθήσεις να έχεις αυτή την αγάπη, τη λατρεία με τη μουσική, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις πολλά ακόμα να προσφέρεις σε όλους μας. Σε ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Ο Γιώργος είναι ψυχούλα. Μια πολύ καλή ψυχή. Το καλό παιδί που λέμε. Δεν πρόκειται να το δεις ποτέ τον Γιώργο φουρτουνιασμένο. Ποτέ τσατισμένο. Πάντα ήρεμο. Πάντα νυφάλιο. Και ό,τι έχει να πει θα το πει. Ευθέως. Η οικογένειά του, τα παιδιά του, στη ζωή του τι είναι για εκείνον? Ένα δεύτερο πιάνο για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας, θα τολμούσα να πω, ένας υπέροχος οικογενειάρχης. Ένας πολύ καλός πατέρας. Μην ξεχνάμε πως η μεγάλη κόρη του είναι πιανίστρια. Μάλλον καλλιτέχνης. Ενδίδει και σπουδάζει τέχνη. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό, ο Γιώργος, εγώ και κάποιοι άλλοι είμαστε από τους λίγους που είμαστε με την ίδια γυναίκα επί πάνω από 20 χρόνια τουλάχιστον. Και τώρα που σας βλέπει, θα θέλετε να του πείτε κάτι? Θα του το πω με ένα τραγούδι. Ναι, δικό του. Χωρίς να τραγουδήσω, διότι δεν τα καταφέρνω καλά, αλλά θα του το πω παίζοντας πιάνο. Τι θα μου πείτε, πώς σας αγαπώ. Πώς σας αγαπώ. Έχεις ωραίους φίλους πάντως. Και τρυφερούς ανθρώπους και με ψυχούλα μέσα τους. Δεν μου πάει κάποιος από πρώτη στιγμή, Κώστα μου, δεν μου πάει τελείως. Και εσύ συγκινείς από ό,τι βλέπω τελικά. Δηλαδή, δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος που δείχνεις ο έτσι λίγο... Είναι μια άμυνα αυτό που δείχνω. Μια άμυνα, έτσι, μπράβο, μια άμυνα, γιατί, ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι που έχουμε μια πρωτόγονη εγκαρδιότητα στην άμεση σχέση μιας πρώτης γνωριμίας, είμαστε ευάλωτοι. Φοβόμαστε. Μπορεί να μας κοροϊδέψουν. Φοβόμαστε. Και επειδή έχω τραβήξει πολλά από αυτό, παρεξηγείται αυτό το πράγμα. Φαίνεται λίγο χαζοχαρούμενο, ας πούμε. Το έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε αυτό το πράγμα. Και όταν ήρθα στην Αθήνα μετά από κάποια χρόνια, ανδρώθηκα μέσα μου και έγινε μια προστασία. Γι' αυτό δείχνει μια επιφύλαξη πολλές φορές, το να ξανοίγομαι. Ναι, κατεβάζει κάτι ρολάβι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη ήμουν πολύ πιο ανοιχτός, ναι. Πολύ πιο έτσι. Όχι αυθόρμητο, αυθόρμητος είμαι και τώρα. Ήξερα να χάνω. Τότε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μας περιγράφει ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει τον Χατζηνάσιο και από μια άλλη πλευρά η κυρία Νάντια Κωνσταντοπούλου. Η Νάντια. Τραγουδούσε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τότε και μας μιλάει για το τι είχε συμβεί στα παρασκήνια του φεστιβάλ μεταξύ σας. Ας την ακούσουμε. Πρωτοσυναντηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα εξτρά που είχα πάει εγώ για 10 μέρες και εκείνος ήταν στο πιάνο, στην ορχήστρα. Φανταράκι τότε, όπως μου είπε μετά. Ένα φανταράκι με χρυσά δάχτυλα. Κι εγώ φανταράκι ήμουνα. Ένα φανταράκι με τουαλέτα και με χρυσά όνειρα. Μετά από 3-4 χρόνια, το 64 ακριβώς, ήταν τότε που τραγούδισα το πιο στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που είχα πάρει το πρώτο βραβείο. Είχα τραγουδήσει και ένα τραγούδι του Γιώργου του Χατζηνάσιου. Και αυτή η συνάντηση ήταν αφορμή να καταλάβω και τι άνθρωπος ήταν ο Γιώργος. Τότε το φεστιβάλ γινόταν σε 3 μέρες. 2 προκριματικές μέρες και η τελική. Πρώτη μέρα λοιπόν τραγουδάω το ποιος και έρχεται πρώτο στους προκριματικούς. Δεύτερη μέρα τραγουδάω το τραγούδι του Χατζηνάσιου. Τώρα πια να είναι η αγάπη σου. Έτσι ήταν περίπου.
το ρεφρέν έτσι ξεκίναγε. Και μπαίνει και αυτό στα τελικά. Εκείνο ήρθε ενθουσιασμένο, συγκινημένο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανε τα πάντα. Τα έδωσε όλα, λέει, και μπήκε το τραγούδι. Αλλά δούλεψε εις βάρος του συμφέροντός σου, μου λέει, γιατί θα έχεις δύο τώρα στα τελικά. Ενώ έπρεπε να έχεις μόνο το δικό σου, να του δώσεις όλη τη δύναμη. Λέω, δεν πειράζει Γιώργο, άστα αυτά. Λέω, εμείς πρέπει καλλιτέχνες να βγαίνουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Την άλλη μέρα, στην τελική, έρχεται ο Γιώργος και μου λέει, με απασχολεί αυτό το θέμα. Εγώ, μου λέει, αν έρθει το τραγούδι μου έκτο ή έβδομο, ούτε κερδίζω, ούτε χάνω τίποτα. Ενώ εσύ μπορεί να χάσεις ένα πρώτο. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Στην αρχή που βγαίνει Κουρούκλη και το λέει το τραγούδι, και το λέγαμε δύο τραγουδιστές, θα βγεις εσύ νωρίς. Ώστε μέχρι το τέλος που έχεις να πεις το δικό σου, το πιο, το δυνατό, να έχεις ξεχαστεί, οπότε να έχει ξεχαστεί η πρώτη εμφάνιση, οπότε να είσαι δυνατή και να εκεί εξάλλου ψηφίζει ο κόσμος εκείνη προς το τέλος. Εγώ συγκινήθηκα. Τέτοια μεγαλοσύνη ψυχής και δεν συναντάς τέτοιες στιγμές στα φεστιβάλ που ο νέος και 10 ψήφους τους θέλει. Πράγματι, βέβαια, συνέβη. Έτσι πήρα το πρώτο και... Αυτά τώρα δεν τα θυμάται ο Γιώργος. Θα λέει, πότε έγιναν αυτά τα πράγματα. Εγώ όμως μου έχει μείνει ανεξίτηλα στο μυαλό μου αυτό. Μου έχει χαρακτηρίσει τον Γιώργο ως φανταστικό άνθρωπο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να έχεις την υγειά σου. Να έχουμε τέτοιους συνθέτες, τέτοιους μουσικούς και προπαντός τέτοιους κυρίους στη μουσική μας οικογένεια. Χρόνια πολλά. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό. Βεβαίως το θυμάμαι. Έτσι αμύδρα, τώρα μου το θύμισε. Εδώ όλα αυτά τα χρόνια το έχω ξεχασμένο. Είναι συγκινητικό βέβαια. Η Νάντια ήταν μια τραγουδίστρια η οποία έχει φοβερό εκτόπισμα. Ναι. Μια ολόκληρη εποχή η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Φοβερό εκτόπισμα, πραγματικά. Και ήταν μύθος για μένα να τραγουδήσει η Νάντια Κωνσταντοπούλου τα τραγούδια μου. Βέβαια, Γιώργο, πριν φτάσουμε στη σημερινή βραδιά, εμείς ψάξαμε αρκετά τη ζωή σου. Και αυτό φαίνεται εξάλλου σήμερα. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση που κάναμε, είδαμε ότι υπήρξαν στιγμές που βοήθησες και στήριξες προσπάθειες καλλιτεχνικές ανθρώπων που σε πλησιάσανε ή τους πλησιάζεις εσύ και με τη δική σου βοήθεια και με τη δική σου όθηση απογειώθηκαν. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι ο πολύ αγαπητός μας, ο συνθέτης, μαέστρος και πολύ επιτυχημένος καλλιτέχνης, ο Μάριος Τόκας, που αυτό το βράδυ είναι και αυτός κοντά μας και τον παρακαλώ να έρθει εδώ στο στούντιο. Μάριος Τόκας. Καλώς τον. Καλώς όρισες. Χρόνια γεια πολλά, Μάριε, να είσαι καλά. Σας, ευχαριστώ πάρα πολλά. Πολύ που ήρθες. Καλή χρονιά να έχουμε. Γιώργο μου, χρόνια πολλά. Μάριε. Έτσι. Κάτσε εδώ πέρα κοντά μας, στην παρεούλα μας. Που... Κάτσε από εκεί. Να κάτσε από εκεί, δίπλα του. Ο Μάριος, ο φίλος μας ο Μάριος, με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τον ανακάλυψα λοιπόν τον Μάριο μέσα από τα τραγούδια του. Άκουγα ωραία τραγούδια και δεν ήξερα ποιος είναι. Ο Μάριος έχει μια αυθεντικότητα στις μελωδίες του. Και με συγκινεί γιατί παρόλο που είναι από την Κύπρο έχει μια βαλκάνια ατμόσφαιρα στις μελωδίες του. Είναι κάτι περίεργο αυτό, δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και τα κομμάτια του αμέσως, μόλις τα άκουγε ο κόσμος, τα τραγουδούσε. Λοιπόν, για να μην όμως πάμε σε παρελθόντα γεγονότα όπου πολλοί συνθέτες χαθήκανε για κάποιους λόγους διαφορετικούς, τη δεκαετία κυρίως του 70. Ήθελα να στηρίξω τον Μάριο για να έχω ανθρώπους δίπλα μου που να μπορούν να παλεύουν και τα τραγούδια μας ενδεχομένως στο μέλλον. Το πήρα τηλέφωνο λοιπόν, δεν το πίστευε στα αυτιά του. Μου λέει, σοβαρά ο κ. Χατζηνάσιος. Λέω, ναι, ο ίδιος. Για κάτσε μας το διηγηθεί αυτό, Μάριο. Σε πήρε λοιπόν τηλέφωνο ο Γιώργος. Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος, πραγματικά ήταν αυτό που ήθελα, αυτό που περίμενα. Και εγώ πραγματικά κόλωσα στο τηλεφώνημα. Δεν πίστευες ότι είναι ο Χατζηνάσιος. Λίγο πολύ δεν τον πίστεψα. Λες πλάκα μου κάνει τώρα κανένας φίλος. Και μου ζήτησε, μου λέει, ακούω τα τραγούδια σου, έχεις ταλέντο κτλ. Και θα ήθελα, μου λέει, θα κάνω μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου. Στα δύο πιάνα. Σε δύο πιάνα να κάνουμε τη δουλειά μαζί. Είχε προηγηθεί φυσικά η δουλειά που είχε κάνει ο Γιώργος μαζί με τον Γιάννη τον Σπανό. Ναι. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα μου. Δεν τον ήξερες καθόλου μέχρι τότε εσύ. Τον ήξερα στον χώρο, δεν γνωριζόμασταν όμως προσωπικά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ουσιαστικά και η πρώτη φορά που μπήκα εγώ στα προγράμματα της νύχτας. Mm. Και αυτό οφείλεται στον Γιώργο. Πότε έγινε αυτό, πριν από πόσο καιρό? Ήταν το 89. Πριν από 6 χρόνια. Ναι.
Ναι. Αλλά είχε και μια μεγάλη πλάκα, έτσι. Πρέπει να πιστεί, έπαθε την πρώτη μέρα, δεν μπορώ να τον... ήταν η πρώτη φορά, θέλω να πω πρώτα ότι... ήταν η πρώτη φορά που φόρεσα στην ζωή μου παπιλιόν. Δεν φορούσε ποτέ ζωή. Με έβαλε ο Γιώργος και πήγα και αγόρασα μάλιστα και ένα σμόκινγκ από τη Θεσσαλονίκη και ήταν και πανάκριβο. Τσίμα-τσίμα το έβγαλα. Δανεικά πήρε για να το πάρει. Και στην. Δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο βράδυ. Κάτσε, δίρεσα. Δεν πρέπει να λέει ότι πήρε δανεικά για να πάρει το σμόκινγκ. Δηλαδή, δεν αποκλείεται. Πήρα και των γονέων την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, επειδή το μαγαζί δεν είχε καμαρίνια, ήταν ένα καμαρίνιο που βολευόμασταν όλοι και βγαίναμε μέσα από τον κόσμο. Λίγο πριν βγω, εγώ είχα πάει πάνω, είχε ένα πατάρι για να ακούσω τον ήχο. Ναι. Και βλέπω μια κοπελιά κάποια στιγμή απέναντι σε μια παρά, ήταν γεμάτο το μαγαζί και μου κάνει έτσι. Έλα εδώ. Με το σμόκι, ναι. Και το παπιλιό. Εγώ ήμουνα με ωραίος ντυμένος. Σμόκι, παπιλιό. Λέω καμιά θαυμάστρια. Ήταν και όμορφη κοπελιά. Πλησιάζω όνειρα. Και μου λέει, σας παρακαλώ, μας φέρετε από καλή νερό. Σε πέρασε για γασόν λοιπόν, για το μέτρο. Λέω, λέω αμέσως, λέω πήγα εγώ σε ένα γασόν, λέω παιδιά πάρτε στην παρέα εκεί. Το ωραίο είναι ότι όταν βγήκα στο πιάνο, κοίταξα πάνω την παρέα και η κοπελιά έκανε έτσι. Έχετε συνεργαστεί βεβαίως και μαζί. Καταπληκτική συνεργασία κάναμε. Πολλές φορές και καταπληκτική συνεργασία. Λοιπόν, από τη συνεργασία αυτή τώρα εμείς τι μπορούμε να ακούσουμε αυτό το βράδυ. Είναι τα δύο πιάνα εκεί. Είναι τα δύο επί πιάνα, έργο, πιάνα έτοιμα για σας. Αλλά θα έρθουν τα παιδιά μου να. Θα έρθουν τα παιδιά μου να τραγουδήσουν. Και οι συνεργάτες σου οι καλοί, που είναι παρακαλώ να έρθουν κοντά μας η κυρία Λόρνα, ο κύριος Αντώνης Ζαφυρόπουλος, ο κύριος Κυριάκος Ζουμπουλάκης και η Φένη Ξενάκη. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χαρτί τις νύχτες ξαναγράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχ, Ανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν τη γιορτή σου. Αχ, Ανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν τη γιορτή σου. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς κι αλλού κινήσαμε κι αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Τα λόγια ήτανε καλά, καλά και τιμημένα. Μάλα ματένιος ο σταυρός χωρίς κατένα. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το δροσιά να πει του Μάη. Εμείς για αλλού κινήσαμε για αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα πήρα
ψάξω και θα βρω. Εγώ θα ψάξω και θα βρω. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε σε λίγη ώρα. Ο Μάριος να έρθει εδώ πέρα κοντά μας για λίγο ακόμα, μαζί με τον Γιώργο. Θα πρέπει να τα ξανακούσουμε σε λίγο. Καθόμαστε εδώ πέρα πάντοτε στις θέσεις μας. Και βέβαια, επειδή είναι βραδιά γιορτινή, Μάριε, ευχών παραμονή Χριστουγέννων, πριν μας αφήσεις, τι ευχή θα ήθελες να δώσεις στον Γιώργο και γενικότερα έτσι στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Εγώ στον Γιώργο εύχομαι να είναι πάντα εμπνευσμένος και πάντα ωραίος όπως είναι και να διατηρήσει που θα διατηρήσει πάντα αυτή την παιδική ψυχή που έχει. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που εύχεσαι, να διατηρήσει την παιδική του ψυχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά μας. Γιώργο μου, χρόνια πολλά. Εμείς θα τα πούμε στα πιάνα πάλι. Γεια σου, Μάρη. Γεια σας. Γεια χαρά. Πάμε σε δύο εκλεκτές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ζωής, που είναι και αυτοί φίλοι σου. Ο ένας είναι ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Αβραμόπουλος, και άλλος είναι ο Πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ασχολείσαι με την πολιτική. Ασχολείσαι με την πολιτική? Όχι. Όχι. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Τυχαίνει να είναι δύο πολιτικά πρόσωπα μας και οι δύο. Ναι, αλλά εγώ τον Αντώνη είμαστε φίλοι 30 χρόνια. Δεν είναι... Πριν ξεκινήσει την καριέρα. Ναι. Φίλοι όμως. Ωραία. Τότε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης, που είσαστε 30 χρόνια φίλοι και θυμάται και αυτός κάποιες στιγμές δικές σας, και μετά αμέσως συνεχίζουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Με τον Γιώργο, τι να πούμε τι. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, το γνώρισα πράγματι προ 20 ετών. Μας είχε καλέσει ο Νίκος Νικολαίδης, ένας φίλος του δημοσιογράφος, και γνωριστήκαμε σε κάποιο κέντρο. Αλλά για μένα ο Γιώργος είναι πακέτο, είναι δύο σε ένα. Πάει μαζί και η Μαρία, είναι δύο αστέρια, όχι μόνος του. Καταπληκτική γυναίκα επίσης. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που λες και γεννήθηκε ώστε με τις νότες του να αγαπάει, να αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει όλο τον κόσμο. Είναι πέρα και πάνω από μικρότητες. Θα έλεγα ότι είναι και πέρα και πάνω από κόμματα ακόμα. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα, ομά, αγνά, και που δεν θέλει να πληγώνει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Στενοχωριέται. Και άμα ακόμα σε κερδίσει το τάβλι, πάλι στενοχωριέται. Δεν είναι σεμνότυφος, είναι γνήσια σεμνός.
Είναι άτομο που δεν του αρέσει να προβάλλεται για την προβολή. Και είναι άτομο που είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για τους φίλους του. Για αυτά πιστεύει, για την Ελλάδα. Για τη μουσική του. Τέτοια άτομα αξίζει σε όλους τους πολιτικούς να έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε μαζί τους. Γιατί μπορούμε να σκεφτόμαστε μέσα από τη δικιά τους φωνή, ακούγοντάς τους, και όχι μόνο τη μουσική τους, όχι το σήμερα αλλά και το αύριο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι συνήθως, σαν το Χατζηνάσιο, αγωνιούν για την Ελλάδα. Και σήμερα το σπάνιο που λείπει στον τόπο είναι η αγωνία για το τι θα γίνουν τα παιδιά μας μεθαύριο. Και γι' αυτό η φιλία μου είναι κάτι που με τιμά και που τη χαίρομαι. Και αν ποτέ τους αντιμετωπίσετε και τους δύο μαζί σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα, και τον Γιώργο και τη Μαρία, όταν θα έχει τελειώσει η βραδιά, θα έχετε φύγει στην ψυχή σας πιο πλούσιος από ό,τι ήσασταν όταν πήγατε. Και αυτή τη στιγμή που σας ακούει, τι θα θέλατε να του πείτε? Γιώργο, ρε, την αγάπη μου και πάντα επιτυχίες. Τι να πούμε, τι δεν μπορώ εγώ να πω, αλλά το πες πως μ' αντάμωσες, θα ξαναβρεθούμε. Ωραίος. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Τι να πούμε, τι και τι να τραγουδήσουμε. Τελικά αυτή η εκπομπή εξελίσσεται όμως σε μια εκπομπή η οποία είναι Γιώργος Χατζηνάσιος, Μαρία Χατζηνάσιου. Είναι μια εκπομπή και για τους δυο σας τελικά. Μόνος είσαι εδώ, αλλά παρούσα είναι σχεδόν σε όλη την εκπομπή και η γυναίκα σου. Βέβαια, δεν σου είχε πει. Υπάρχει διδυμοποίηση. Διδυμοποίηση. Έτσι είναι. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ναι, βέβαια. Τόση μια ολόκληρη ζωή και μια ολόκληρη δημιουργία. Τη Μαρία, πριν παντρευτούμε 10 χρόνια, είμαστε μαζί. Και μετά από 10 χρόνια παντρευτήκαμε. Να φανταστείς. Δηλαδή, χαμός γίνεται. Χαμός, πολλά χρόνια. Με ρωτάνε γιατί πέτυχε αυτή η σχέση και γιατί γνωριστήκαμε πριν παντρευτούμε. Βέβαια. Και γνωριστήκατε καλά. Ενώ η αποτυχία που συμβαίνει σήμερα στους γάμους είναι διότι οι άνθρωποι βιάζονται, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και ανακαλύπτουν ό,τι ελαττώματα έχουν μετά κατά τη διάρκεια. Στην πορεία του γάμου. Ναι, και κρατάει 4-5 χρόνια. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Να ακούσουμε τώρα τον άλλο σου φίλο από την πολιτική ζωή. Είναι ο κ. Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος της Αθήνας. Ο οποίος επίσης μας μίλησε για σένα. Με τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο γνωριζόμαστε εδώ και περίπου 5-6 χρόνια. Ανέκαθεν θαύμαζα την μουσική του, τα ωραία του τραγούδια, αλλά δεν κρύβω ότι η ανακάλυψη ήταν μέσα από τη γνωριμία μας που μου προκάλεσε ένα θαυμασμό για την προσωπικότητά του. Ο Χατζηνάσιος παράγει πολιτισμό με την διτή έννοια του όρου. Και έργο, αλλά και ευπρέπεια. Είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Θα έλεγα ότι το δείχνει ότι έχει ένα από τα ωραιότερα ελαττώματα να είναι συναισθηματικά ευάλωτος. Αυτά λοιπόν τα ωραία και καλά λόγια είπε για σένα ο φίλος σου, ο κ. Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος Αθήνας. Και αυτό το βράδυ εμείς καλέσαμε κοντά μας δύο άλλους φίλους σου από τον καλλιτεχνικό χώρο είναι αυτοί. Είναι η κυρία Νόρα Βαλσάμι και ο κύριος Αρίκος Ανδρέου, τους οποίους παρακαλώ να έρθουν κοντά μας. Ευχαριστώ σας. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ που ήρθατε, χρόνια πολλά. Γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα ακούσεις το κομμάτι που παίζαμε. Τα φιλάρια και ζωγό μου, τι γίνεσαι. Καθίστε εδώ κοντά του. Εδώ έτσι να τα πούμε. Χριστουγεννιάτικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Και εμείς. Για το φίλο μας τον Γιώργο ήταν αδύνατο να μην έρθουμε. Αυτό μας λένε όλοι. Και στα βίντεο και όσοι έρχονται εδώ πέρα για το φίλο μας τον Γιώργο. Ο άλλος σηκώθηκε με 40 πυρετό, ο άλλος ήρθε από Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, με τα παιδιά εμείς έχουμε περάσει μια ζωή πάρα πολύ κοντά. Και ξέρουμε και τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές. Είμαστε φίλοι πριν καν ακόμα αναδειχθούμε στο στερέωμα. Άρχισε πριν από παλιά. Ναι, τότε αγωνιζόμενοι όλοι μαζί να παλεύατε, να παλεύαμε για να καθιερωθούμε. Ο Γιώργος προηγήθηκε από εμάς, μετά και εμείς. Ναι, μιλάμε τώρα για 73 περίπου. Κάναμε μια ταινία του Κλέαρχου. Έτσι γνωριστήκαμε τον Ερίκο. Το εσύ και εγώ. Γεια Βασάμι, έλεγε λίγο πριν, κάναμε πάρα πολλά. Μας προέκυψαν και μας συνέβησαν πάρα πολλά. Για πέστε μας κάποια από τα πολλά αυτά που κάνατε. Να πούμε για τους σεισμούς. Παναγία μου, μην το λες. Τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης. Το 82 δεν ήταν, το 82. Το 81. Το 81. Καλά. Εκεί γράφτηκαν και τα συναξάρια του Γιώργου. Ναι. Περιμέναμε να μπει στο σπίτι, να γκρεμιστεί και αυτό στο πιάνο εκεί. Είχαμε μαζευτεί όλοι στο σπίτι του Γιώργου. Ήταν καταφύγιο το σπίτι. Φοβόμαστε για το δικό μας σπίτι, δεν ξέρω, κουνούσε πάρα πολύ. Και επειδή ήταν μονοκατοικία του Γιώργου, είχαμε πάει. Ναι, τους πήγα στο υπόγειο κάτω. Και τις ημέρες εκείνες είμαστε όλοι στο υπόγειο, κοιμόμαστε στη στρωματσάδα.
Και ο Γιώργος έγραφε τα συναξάρια. Ναι. Γι' αυτό γίνανε τόσο ωραία. Βγήκαν τόσο ωραία μέσα σε κουνήματα. Είναι με πόνο ψυχής και αγωνίας που λέμε. Τι εσείς θυμόσαστε περισσότερο από όλα αυτά τα χρόνια που έχει καταγραφεί? Θα πω πρώτα κάτι που θυμάμαι έτσι έντονα που μου ήρθε τώρα. Πώς γνωριστήκαμε με τον Γιώργο. Είχα κάνει μια ταινία με τη Φίνος Φιλμ, της Βάση και τη Βασούλα, και έπρεπε να πάω στο σπίτι του Χατζινάσιου να γράψω ένα τραγούδι για την ταινία. Πάω λοιπόν στο σπίτι, βγαίνει η Μαρία, η γυναίκα του, η φίλη μου, με την κυλίτσα έτσι πολύ λίγη. Της λέω, είστε έγκυος? Μου λέει, είμαι στον 6ο μήνα, 7ο. Μιλάει στον πληθυντικό ακόμη. Ακόμη. Ναι, ναι. Πρώτη γνωριμία. Λέει, το 70, πόσο ήταν, 75 γέννησα, 74. 74. Λοιπόν, και μου λέει, ναι, πιάνω κι εγώ την κυλίτσα της Μαρίας και δεν βλέπω τίποτα, μια πλάκα βλέπω. Μου λέει, 8 μηνών, 8 μηνών, λέω, καλά, εγώ στον τρίτο, λέω, ήμουν τόσο. Και μου λέγανε όλοι, στο μήνα σας είστε. Αυτό ήταν. Και μπαίνουμε στο στούντιο με τον Γιώργο και γράψαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το κόκκινο γαρίφαλο. Κόκκινο γαρίφαλο. Όχι το γνωστό. Όχι το, ναι. Όχι το γνωστό, είναι κινηματογραφικό τραγούδι, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Ανδρέου, τι σας έδεσε περισσότερο με τον Γιώργο του Χατζινάσιου? Τι σας έδεσε περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια? Μπορώ να πω ψυχικά με τον Γιώργο δεθήκαμε πάρα πολύ. Έχουμε κάποιους κώδικες που δεν μπορώ να τους εξηγήσω ακριβώς. Όχι τόσο σε επίπεδο λογικής ή διαλογικής. Είναι οι κώδικες αυτοί που λέτε. Κάπου δέσαμε ψυχικά. Τι δεν σας αρέσει το Χατζινάσιο? Τι δεν μ' αρέσει? Ναι. Μην την κοιτάει έτσι εσύ αυστηρά. Δεν με κοιτάει όμω. Εγώ την κοιτάω. Δεν με κοιτάει. Μην την κοιτάει καθόλου. Ευθεία. Στην πρεμιέρα. Δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο. Όλα του αρέσουν. Πραγματικά. Δεν πρόκειται να εκμεύσει, παιδί μου. Δεν είναι τρομερό πράγμα. Και έχω τόσα ελαττώματα, κανεί δεν τα λέει. Ψάχνετε να βρείτε τα ελαττώματά του ή τι είναι αυτό που δεν αρέσει. Όλοι έρχονται το τάκι μα λένε τι καλό παιδί, τι καλό άνθρωπο. Εγώ τον ξέρω, βεβαίω συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά ψάχνω να βρω και κάποιο ψεγάδι. Δεν μπορεί να μην έχει. Επειδή όμω είναι πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά μην του πατήσει τον γκάλο. Εκεί πέρα. Θα σκοτώσει άνθρωπο. Ή δεν θα μιλήσει καθόλου. Θα εξαφανίσει. Η σιωπή του είναι εκτός. Παρόλο που είναι έτσι πράος και μιλίχιος και. Ναι, σαν τον Ερίκο. Ήδη. Γι' αυτό ταιριάξανε. Είναι μη γίνει έκρηξη. Μην ναι, του πατήσει δεν τον γκάλο. Δεν γίνεται έκρηξη, αλλά άμα θα γίνει έκρηξη. Όχι, ο Γιώργος έχει απόλυτο χαρακτήρα. Παρόλο που φαίνεται έτσι πράος και αυτό. Στις απόψεις του και στα πιστεύω του είναι απόλυτο ο Γιώργος. Θυμάστε εσείς καμία έκρηξη του Γιώργου, έτσι, καμία κόντρα του και κάτι να έχει γίνει για να μας. Δεν τον θυμάμαι θυμωμένο το Γιώργο, όχι, πραγματικά δεν τον θυμάμαι θυμωμένο. Αλλά το ξέρω. Δηλαδή είναι αμετακίνητο σε κάποιο πράγμα, πιστεύει. Αμετάβλητο. Αμετάβλητο. Και πριν έτσι τελειώσει αυτή η σύντομη συνάντησή μα, επειδή έχουμε Χριστούγεννα και επειδή έχουμε και καινούριο χρόνο σε μια εβδομάδα, πριν μα αφήσετε, τι θα θέλετε να ευχηθείτε στο φίλο σα, τον Γιώργο? Ευτυχία, επιτυχίε, αγάπη και να είναι πάντα φίλο όπω είναι. Σε ευχαριστώ, Λωράκη μου. Είσαι πάντα τόσο γλυκιά. Εσείς? Εγώ θα το έλεγα αυτό που κάτι το συζητάμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Θα ήθελα να αφήσει τον εαυτό του πολύ πιο ελεύθερο. Κάπου για μένα ο Γιώργος πολύ κρατιέται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρατιέται ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχει περιοριστεί σε κάποια αυτά, σε κάποιες δισκογραφικές δουλειές, σε κάποια αυτά. Ενώ έχει τέτοιο δυναμικό μέσα του. Έχω ακούσει, ας πούμε, το έργο του για το El Greco που έχει κάνει. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιο δυναμικό. Λένε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κρατιέται. Εγώ θα του ευχόμουν από εδώ και πέρα να αφήσει να ξεχυλήσει τον εαυτό του, να αφήσει το ταλέντο του να μεγαλουργήσει και να μην πηγαίνει πίσω από κάποιους συγκεκριμένους τραγουδιστές ή κάποιες συγκεκριμένες δισκογραφικές δουλειές. Αυτή ήταν η ευχή μου για τον Γιώργο. Θα πιάσει η ευχή σου, Ερίκο μου, γιατί το έχω στο πρόγραμμα. Το έχει στο πρόγραμμα. Οπότε. Γιατί το έχει κάνει μέχρι σήμερα, μπορείς να μας πεις όμως? Κοίταξε, αισθάνομαι αυτό που λέει, ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι έτσι απλά. Είναι βέβαια σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν έχω κίνητρα. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη για να την κάνουμε τώρα. Και θα μπορούσε κίνητρα να δικαιολογήσει. Βέβαια. Όχι εμπορικά, οικονομικά. Κίνητρα υψηλότερων στόχων. Δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να δημιουργήσεις υψηλούς. Το πρέπει να είναι σε συνεργασία με άλλους φορείς, με άλλους παράγοντες. Εκεί λίγο μας δοκανίζουν οι υπόλοιποι. Και συναντάς τείχους μπροστά σου. Βέβαια. Γιατί χρειάζεται διασυνδέσεις, χρειάζεται να έχεις γνωριμίες τέτοιου τύπου που να επενδύουν κάποια ποσά, όχι να τα πάρεις εσύ. Για να γίνουν. Και εμείς δεν είμαστε στο κόλπο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε εμείς στο τηλέφωνο αύριο. Θα τα πείτε στο τηλέφωνο. Γεια σας. Χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Πολλά. Γεια σας. Γεια σας. Μέσα στους ανθρώπους που στήριξες, ανακάλυψες, βοήθησες σε μια εκτόξευση δική τους,
Έξω από τον Μάριο Τόκο που είχαμε αναφερθεί λίγο πριν, είναι βέβαια και ο Στέφανος Κορπολής. Δεν ήθελε και μεγάλη βοήθεια ο Στέφανος, πάση περιπτώσει, ήταν από μόνος του από να πεταχτεί. Ναι, αλλά εσύ κάπου και εσύ εκεί πέρα βάζεις το χέρι. Απλώς πληροφόρησα τον κόσμο ότι υπάρχει ένα μεγάλο ταλέντο. Ο Στέφανος είναι και αυτός κοντά μας αυτό το βράδυ που είναι δικό σου. Τον παρακαλώ να έρθει εδώ κοντά μας. Στέφανος Κορπολής. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Δάσκαλε. Φανάκα μου. Αυτό μου άρεσε πολύ. Και εγώ να τα ακούσω. Το δάσκαλε. Από τότε που παίζαμε μαζί. Κάτσε Στέφανε. Ο οποίος Στέφανο να έχει υπόψη ότι είναι με 40 πυρετό. Και αν δεν σε αγαπούσε. Δεν μπορεί να δημιουργεί μόνο στους άλλους πυρετό. Πρέπει να έχει και ο ίδιος. Δεν νομίζει. Είναι γενικά άνθρωπος του πυρετού. Κάτσε ένα τραγούδι. Για πυρετό. Τον βλέπεις έτσι λιγάκι αυτό. Είναι σηκώθηκε από το κρεβάτι, τον σηκώσαμε άλλον, του λέμε έλα γρήγορα. Και λέει για το δάσκαλο. Δεν μπορούσα να λείψω πραγματικά γιατί ο Γιώργος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Κυρίως. Το γνώρισες πότε εσύ? Εγώ τον γνώρισα μέσα από τη μουσική του όταν ήμουν πιτσιρικάς και σπούδαζα κλασική μουσική στο Οδείο Αθηνών και αποτελούσε το άλοθη που είχα στους καθηγητές μου ότι λέω, ορίστε, υπάρχουν και σπουδαγμένοι μουσικοί, καταπληκτικοί πιανίστες που παίζουν κάτι άλλο και εκτός από κλασική μουσική. Γιατί στο Οδείο τότε μας βάζαν παροπίδες και όποτε τολμάγαμε να παίξουμε κάτι που να ξεφεύγει από την κλασική μουσική είχαμε κυρώσεις. Είχατε προβλήματα. Λοιπόν, τον χρησιμοποιούσα λοιπόν ως άλοθη. Και βεβαίως δεν είχαν και τι να πούνε. Ναι. Από εκεί και πέρα αγάπησα πάρα πολύ τη μουσική του, με εντυπωσίασε στην εφηβεία μου ο τρόπος που ο Γιώργος εναρμόνιζε τα κομμάτια, γιατί ήταν μια, θα λέγα, καινούρια αίσθηση για τα ελληνικά δρόμενα της μουσικής και την εποχή. Και το είχα πάντα σαν όνειρο να γνωριστώ κάποια στιγμή με τον κύριο Χατζηνάσιο. Σε επηρέασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σαφέστατα. Ακόμα και στα τραγούδια μου, τα τωρινά, βρίσκεις μέσα αρκετό Χατζηνάσιο. Mm-hmm. Και σαν δομή, και σαν άποψη μουσική, και σαν νότες. Έχουμε το ίδιο πολλά. Κτίσιμο με το. Το δηλαδή, ακριβώς είμαστε μουσική της κλασικής. Και ποντάρουμε σε ένα τραγούδι σε όλα τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή, η μελωδία ή ο στίχος. Πιστεύω πάρα πολύ και στην ορχήστρωση. Το ίδιο πράγμα έχει και ο Στέφανος, ο οποίος πραγματικά είναι δεξιοτέχνης στην ορχήστρωση. Λοιπόν, τώρα με το μαθητή και με το δάσκαλο κοντά, ναι. Τι μπορούμε να ακούσουμε αυτό που συνέβη. Θα ακούσετε κλασική μουσική, αυτή η μουσική που μας ένωσε καταρχήν. Έτσι, και που μας ενώνει και που μας ενώνει. Θα παίξουμε μεγάλους συνθέτες κλασικούς, όπως είναι ο Σοπέν, Ραχμάνινοφ, Τσαϊκόφσκι. Στα πιάνα σας λοιπόν και σας απολαμβάνουμε. Thank you.
Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καταπληκτικές αυτές μουσικές. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εσύ. Χρόνια πολλά και πάλι και καλή χρονιά να μας βρει. Και να βάζεις πάρα τόσο υπέροχες εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά ναι. Και σου εύχομαι την επιτυχία που σου είχα εγγυηθεί από την πρώτη στιγμή. Τα πούμε. Για πάντα. Χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Δύο πάρα πάρα πολύ καλή έτσι μουσική που μας παίξαν αυτά τα κλασικά κομμάτια σε αυτό το χριστουγεννιάτικο βράδυ. Θα ήθελα αυτό το προφίλ των μουσικών να επικρατήσει τελικά στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει και εγώ πιστεύω θα επικρατήσει. Ένας λόγος που συνεργάστηκα με τον Στέφανο ήταν αυτό. Ήθελα να προβάλλω αυτή τη φυσιογνωμία. Δηλαδή οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν ας πούμε μια ευγενική παρουσία και συμπεριφορά. Πλησιάσαμε ένα ζευγάρι της Αθήνας, πάρα πολύ γνωστό. Είναι η κυρία Κάτια Δανδουλάκη και ο κύριος Μάριος Πλωρίτης. Είναι στενοί φίλοι της οικογένειας Χατζηνάσιου. Και συνεργάτες. Και συνεργάτες. Έχεις δουλέψει μαζί με την Κάτια στο θέατρο. Κάναμε 3-4 έργα. Έχεις κάνει 3-4 έργα με την κυρία Δανδουλάκη. Είναι ακριβώς τόσο ευαίσθητος καλλιτέχνης ο Γιώργος που στο θέατρο όταν κάνει μια θεατρική παράσταση αφομοιώνεται μέσα στην παράσταση, δεν επιβάλλει τη μουσική του πάνω από την παράσταση, εξυπηρετεί την παράσταση με τη δική του την πνοή πάντα, γιατί έχει αυτήν την ιδιαίτερη πνοή ο Γιώργος στα έργα του, τα μουσικά. Και το ταλέντο του είναι ότι είναι πάνω από αυτά που κάνει. Δηλαδή, οι δυνατότητες του Γιώργου είναι απεριόριστες σε όλα τα είδη της μουσικής, γιατί έχω ακούσει και κλασική μουσική του Γιώργου να εκτελεί και έχω συγκινηθεί αφάνταστα. Και η μεγάλη του καρδιά και το ταλέντο του συνίσταται στο ότι ο Γιώργος δεν είναι από τους ανθρώπους που νιώθουν μέσα τους απογοήτευση για το ότι θα μπορούσαν να είναι κάτι και δεν είναι. Μπορεί να κάνει κι άλλα σπουδαία πράγματα, σπουδαιότερα πράγματα, χωρίς αυτόν να το έχει αφήσει μέσα του αποθυμένες κακίες, αποθυμένα κόμπλεξ, τίποτα απολύτως. Είναι ένας βαθιά υγιής και βαθιά ταλαντούχος καλλιτέχνης. Τι θα θέλετε να το ευχηθείτε για τις γιορτές τώρα που σας ακούει? Γιώργο και Μαρία, θα ήθελα από την καρδιά μου να σας ευχηθώ να είσαστε πάντα αυτοί που είστε. Νέοι, όμορφοι, υγιεινοί, ταλαντούχοι, να μας δίνετε αισιοδοξία για τη ζωή, γιατί αυτό είναι το ταλέντο σας. Να κάνετε τη ζωή καλύτερη. Ωραία λόγια κάτι, ε. Πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι λόγια της ψυχής της. Ναι, γιατί έτσι... όλοι διαισθανόμαστε ποιοι άνθρωποι μας αγαπάνε πραγματικά. Βέβαια, και... φαίνεται, αυτό φαίνεται. Αυτό κάνει μπαμ, όχι μόνο φαίνεται. Και να περάσουμε στο άλλο μισό της Κάτης Δανδουλάκη, που είναι ο Μάριος Πλωρίτης, να ακούσουμε και αυτός τι είπε για σένα. Ένας γοητευτικός μουσικός και ένας εξαίρετος φίλος. Και ομολογώ πρέπει να ψάξω πάρα πολύ, δεν μας προφτάσει η διάρκεια της εκπομπής για να σας πω. Να ψάξω, να βρω ελαττώματα του Γιώργου, δεν νομίζω. Αλλά έχω ένα παράπονο. Όλος ο κόσμος ξέρει τη μουσική του Χατζηνάσιου. Όλος ο κόσμος ξέρει τις επιτυχίες του, αλλά δεν ξέρουν αρκετά, νομίζω, τις μεγαλύτερες συνθέσεις του, οι οποίες αξίζουν την ίδια την προσοχή του, το ενδιαφέρον και την εκτίμηση του κόσμου. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε μια σύνθεσή του για τον Γκρέκο, την οποία έχω ακούσει και μ' άρεσε πάρα πολύ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και η οποία φοβάμαι πως δεν είναι αρκετά γνωστή. Είναι μια πλευρά του Χατζηνάσιου, η οποία θα έπρεπε να τιμηθεί και να εκτιμηθεί. Ο Γιώργος έφερε και αυτός με τη σειρά του μια ποιότητα και μια ευγένεια στο τραγούδι πάρα πολύ μεγάλη. Σε λίγες μέρες μπαίνουμε στο 1996. Τι θα θέλετε να του ευχηθείτε? Να του ευχηθώ. Ο Χατζηνάσιος να γίνει ακόμη πιο πολύ Χατζηνάσιος και η αγάπη μας για εκείνον και του κόσμου όλου να γίνει ακόμα μεγαλύτερα. Και είμαι βέβαιος πως θα γίνει. Μάλιστα. Το παράπονο του κ. Πλωρίτη μου δίνει ένα ερώτημα. Γιατί δεν έχεις φροντίσει αυτό σου το έργο για τον Γκρέκο και για άλλα πράγματα που έχεις κάνει να βγουν προς τα έξω, να ακουστούν περισσότερο? Πολλοί κόσμος δεν ξέρει, Φερίπ, είναι αυτό. Δεν ξέρει, βεβαίως δεν ξέρει. Ούτε εγώ κάθομαι και μιλάω για αυτά τα πράγματα. Γιατί? Δεν υπάρχουν διέξοδοι. Δεν υπάρχουν. Θέλει πλησίασμα μια σπουδαία δουλειά. Και ενδιαφέρον από πολλούς παράγοντες. Δεν μπορείς να χτυπάς από πόρτα σε πόρτα
για να ενδιαφερθεί κάποιος. Δηλαδή, υπάρχουν φορείς που έπρεπε να υποψιαστούν ότι μπορούν να δώσουν κίνητρα σε κάποιους μουσικούς, άσχετα αν έχουν αναγνωριστεί από ένα άλλο είδος. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στεγανά και υπάρχει ένας ρατσισμός, ώστε δεν μπορείς να παίζεις σε διαφορετικά είδη. Σου λένε καλός μάστορας, αλλά άστο να είναι, ας πούμε, στα τραγούδια ή στα τραγουδάκια ή στο να παίζει πιάνο. Εκεί πέρα πρέπει να βάλουμε αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει ο Χατζηνάσιος. Λοιπόν, υπάρχει μία θεία μοιρασιά στην Ελλάδα που δεν σου δίνουν την ευκαιρία. Πρέπει να κάνεις κάτι έξω και να έρθει σαν εμβόλιο μέσα εδώ για να πούνε τώρα μας την έφερε. Δεν μπορούμε να κάνουμε, πάρτε τον. Και τον δεχόμαστε. Έτσι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνω τίποτε σε άλλους τομείς. Βέβαια, μία από τις μεγάλες στιγμές του Γιώργου Χατζηνάσιου, την θυμάμαστε όλοι, είναι η συμμετοχή του στο φεστιβάλ της Eurovision 1977 με το μάθημα Σολφέζ, όπου είχαμε πάρει και την πέμπτη θέση. Ήταν η μόνη φορά που η Ελλάδα είχε φτάσει, είχε καταφέρει να φτάσει την πέμπτη θέση. Μας καταφέρανε να πάρουμε την πέμπτη θέση. Μας καταφέρανε. Μου θυμίζει όταν δικαιολογούμε για αυτό το πράγμα. Όχι δικαιολογούμε. Εν πάση περιπτώσει, εξηγώ. Μου θυμίζει λίγο ποδόσφαιρο που φταίει ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει, έφταιγε ο διαιτητής πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να πάμε και προς ψηλά. Ήμασταν πρώτοι δεδομένοι. Αλλά επειδή υπήρχε μια καθυστέρηση λόγω της απεργίας του BBC, όλοι στις 40 μέρες που ακολούθησαν καταλάβανε την αξία του τραγουδιού και λάβανε τα μέτρα τους. Λοιπόν, κάτι δεν το ξέραμε. Και βέβαια από την ομάδα εκείνη του τραγουδιού που πήγατε στη Eurovision, έχουμε καλέσει κοντά μας τον Πασχάλη, τον φίλο μας, τον οποίο παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Πασχάλη, λοιπόν. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και καλά. Άσεις εδώ πέρα κοντά στην παρέα μας. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, εγώ λέω να πάμε στην Eurovision, να πάμε στο μάθημα Σολφές, να το θυμηθούμε, το βρήκαμε τελικά αυτό το βίντεο, να σας ακούσουμε, να σας χαρούμε και μετά ξεκινάμε μια κουβέντουλα. We'll be right back.
Αχ, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, μια ωραία εποχή. Και έχουμε το Μασχάλη από όλη αυτή την παρέα. Παιδάκια ήμασταν. Είστε παιδάκια, ε. Γιατί τώρα μεγάλωσε το Μασχάλη. Έλα, ρε. Ο Μασχάλης το ζήταγε, το ήθελε, δεν μπορούσε να τα ακούσει. Ο Μασχάλης είναι ο ίδιος, χρόνια, ίδιος άνθρωπος. Ίδια φάτσα, ίδια μαλλιά, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι διαχρονικός, δεν τελειώνει ποτέ. Ήταν συγκινητικό όμως που το είδα έτσι, είχα πολύ καιρό να το δω. Και γιατί πάμε πίσω κάπου 20 χρόνια περίπου. 20 χρόνια κοντά, ναι. 17 χρόνια. Όχι, από το. Ναι, εντάξει. 18. 18, τώρα τελειώνει αυτό. Δεν έβαλε τον καινούριο χρόνο. Από εκεί πέρα συνεργάστηκες με τον Γιώργο καθόλου εσύ. Με τον Γιώργο πρωτογνωριστήκαμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1969, όταν τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιώργου. Το μίλησε λίγο. Γιατί είχε και λίγο βαρύ λάμδα τότε. Θεσσαλονικιώτικο. Θεσσαλονικιώτικο. Τραγούδι με τον λάμδα. Μίλησε, γιατί το λέγε. Μίλησε λίγο. Το λέμε κανένα και γελάμε μεταξύ. Θεσσαλονικιώτικο. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα το διόρθωσε λίγο το λάμδα μου, επιμένοντας η παραγωγή διάφοροι που μπαίναμε στο στούντιο, λίγο το διορθώσε. Για μίλησε λίγο λοιπόν. Λοιπόν, το Γιώργο. Και στο φεστιβάλ λοιπόν Θεσσαλονίκης νομίζω ότι το τραγούδι μας ήταν πέμπτο και εκεί. Λες να έχουμε ρέμπτο στις πεντάρες. Είσαστε τις πεντάρες. Το τραγουδούσα μαζί με το. Όχι μαζί, αλλά επειδή τότε στο φεστιβάλ τραγουδούσαν δύο τραγουδιστές, ένα τραγούδι, μία σύνθεση, τραγούδισα το τραγούδι αυτό, το μίλησε λίγο εγώ και ο Κωστής Χρήστου. Ναι. Mm. Και τότε γνωριστήκαμε με τον Γιώργο. Και από τότε παραμείναμε φίλοι και συγγενείς σχεδόν, γιατί μας πάντρεψε, βάτησε την κόρη μας. Διάφορα κακά ο ένας τον άλλον. Ναι, δηλαδή. Και συναντιόμαστε πολύ συχνά και παίζουμε βέβαια και μια φορά το χρόνο μια έτσι, χαρτάκι για το καλό του χρόνου μεταξύ μας με πόσο το αρνί. Το τσιπ. Μια... Το αρνί το ξεχνά, ζε το. Α, και το Πάσχα, ναι. Παίζετε και αρνιάσει δηλαδή. Βέβαια. Ο Ανδρέας ο πεθερός. Εκεί είναι το πιο νόστιμο πράγμα. Το Πάσχα, ε. Όμως σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Για πες μας λοιπόν, Πασχάλη, σε όλη αυτή τη διάρκεια που δούλεψες με τον Γιώργο, τον γνώρισες από κοντά κλπ. Τι είναι αυτό που ανασύρισε το χαρακτήρα του περισσότερο, γιατί εδώ πέρα ψάχνουμε και λίγο τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο καλλιτέχνης αυτό το βράδυ. Ο Γιώργος έχει ένα πολύ σωστό επαγγελματικό κριτήριο, πάρα πολύ σωστό, το οποίο είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμάς που συνεργαζόμαστε μαζί του ή όποιος και αν συνεργάζεται, ο Γιώργος θα το πει. Αυτό έχει φυσικά μία ευθύτητα του χαρακτήρα του. Πολλές φορές είναι πικρό. Ναι, είναι direct, έτσι. Τα λέει, δεν χαρίζει καθένα. Όμως, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ έναν άνθρωπο όταν είναι αυστηρός επαγγελματίας. Και είναι. Την ημέρα που με κάλεσε ο Γιώργος στο σπίτι του να ακούσω ένα τραγούδι, γιατί μόλις πέρασε το μάθημα σολφές στην ΕΡΤ, αμέσως κινητοποιηθήκαμε να κάνουμε και ένα μεγάλο δίσκο, μία δουλειά, οι τέσσερις ναι. μας που ήμασταν εκεί και ο Γιώργος. Λοιπόν, και με καλεί να πάω να ακούσω ένα τραγούδι που έγραψε. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ίδια μέρα εγώ, στον ύπνο μου, είδα ότι έτρωγα από μία γαβάθα μέλι. Λοιπόν, και πάω λοιπόν και του λέω του Γιώργου, λέω, ξέρεις, λέω, είδα ένα τέτοιο όνειρο, ότι έτρωγα μία γαβάθα μέλι. Λέω, άκου να δεις τι θα σου παίξω τώρα και μου παίζει το πώς. Που ήταν μέλι για σένα. Μέλι και καρύδια μαζί. Μέλι και καρύδια. Να τα ακούσουμε λοιπόν αυτό το πόσο είναι ευκαιρία. Θα μου να πω εγώ μια στροφή για τα αλίμονο. Ξεκίνησε. Αλίμονο. Παίζει σκυτάλι, έτσι. Έτσι. Βάλε τη γαβάθα, εγώ θα βάλω το μέλι. Θα μου το συγχωρέσει, έτσι. Παρακαλώ. Πώς περάσετε τα χρόνια τόσα άδεια καλοκαίρια, πώς. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια, πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήταν, θυμάμαι, πώς. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι, πώς. Και σ' αγαπούσα. Ναι, σ' αγαπούσα στη μοναξιά μου, σε καρτερούσα. Και σ' αγαπούσα, ναι,
όσα μακριά σου, πώς τα μπορούσα. Ψάχνεις στην παλιά πληγή, στο στήθος μου την έκλεισε ο χρόνος και τα σημάδια μη κοιτάς που χάραξε ο πόνος. Σ' αγάπησα για μια φορά, σ' αγάπησα πιο πάνω από ό,τι άξιζες, φοβάμαι. Για σένα έκλαψα πικρά, μα τώρα σε λυπάμαι, μα τώρα σε λυπάμαι. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσει
μπορέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Να είστε καλά. Πολλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τη Λόρνα. Θα ξαναπούμε βέβαια. Ευχαριστούμε τη Λόρνα. Για την φωνή που έχει. Αλλά εμείς με τη Λόρνα κάνουμε παρέα σήμερα το βράδυ και δεν την χάνουμε. Έχουμε συνέχεια με τη Λόρνα. Ο Πασχάλης θα μας αφήσει. Πασχαλάκο μου, χρόνια πολλά. Θα ξέρεις. Το γνωστό. Θα πούμε και το βράδυ. Να φύγουμε πάλι από την Αθήνα και να πάμε στη Βόνη. Στη Βόνη συναντήσαμε μια πολύ πολύ καλή σου φίλη. Την βρήκαμε. Είναι η κυρία Έλληνα Μαθεοπούλου, η οποία είναι στην Φιλαρμονική του Λονδίνου, από ό,τι ξέρουμε. Σ' αγαπάει και αυτή πάρα πολύ. Είναι προσωπικότητα. Στείλαμε και ένα διεθνής συνεργείο. Προσωπικότητα. Είναι διεθνής προσωπικότητα, κυρία Μαθεοπούλου. Στείλαμε και ένα συνεργείο λοιπόν και μίλησε από τη Βόνη η κυρία Μαθεοπούλου για σένα. Κυρία Μαθεοπούλου, πέστε μας τι σας έφερε εδώ στη Βόνη καταρχήν. Με έφερε η φίλη μου, ο Πλάσιντο και η Μάρτα Ντομίνγκο, για ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο που ήταν μουσικός μαραθώνας. Την Παρασκευή ο Πλάσιντο τραγούδισε «Φαντσούλα del West» του Πουτσίνι. Το Σάββατο δίφθινε σαν μαέστρος και καταπληκτικά την Τραβιάτα του Βέρντι. Και χθες την Κυριακή η Μάρτα, η γυναίκα του, για πρώτη φορά στη ζωή της σκηνοθέτησε την «La Rondine» του Πουτσίνι. Καταπληκτικά, ήταν ένας τρίαμβος. Και τα τρία βράδια ήταν ένας τρίαμβος. Στη Φαντσούλα, νομίζω, 50 λεπτά χειροκροτούσανε. Πιστεύετε ότι ο κύριος Χατζινάσιος θα ήθελε να το δει αυτό, έτσι? Πάρα πολύ. Και μάλιστα ελπίζω ότι θα υπάρχει στο εγγύς μέλλον κάποιο connection μεταξύ του κυρίου Ντομίγκο και του κυρίου Χατζινάσιου. Ποια είναι τα χαρίσματα του κύριου Χατζινάσιου ως μουσικοσυνθέτης? Πρωτίστως έχει ένα ταλέντο για μελωδία, το οποίο πολύ σπάνια βρίσκει κανείς και σε συνθέτες κλασικής μουσικής και σε συνθέτες ελαφράς μουσικής. Του βγαίνουν από μέσα του μελωδίες σαν αναπνέει. Κάθεται στο πιάνο και βγαίνει. Και είναι όλες τις μελωδίες από αυτές που αμέσως θυμάται κανείς. Δηλαδή, τις μουρμουράς και τις φυρίζει τον εαυτό σου αμέσως μετά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Και αυτό, ας πούμε, σήμερα στον κόσμο της όπερας λείπει απόλυτα. Αυτά λοιπόν, κυρία Μαρθεοπούλου. Και η οποία μας αποκάλυψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει, ίσως επίκειται μια συνεργασία, μια συνάντηση με τον Πλάσιντο Ντομίνγκο. Είναι ένα απόσπασμα από την όπερα μου, το El Greco. Ναι. Ένα τραγούδι, όχι, μια άρια δηλαδή. Ναι. Την οποία θα πει, εάν βέβαια συμφωνήσει και ο ίδιος ότι πρέπει να τα ακούσει, πιστεύω θα του αρέσει πάρα πολύ. Σε μια εκδήλωση που θα γίνει, διεθνή εκδήλωση, θα τραγουδήσει αυτό το κομμάτι με συμφωνική ορχήστρα και πρέπει να το διευθύνω κι εγώ. Μάλιστα, θα είναι και ένας πρόδρομος για μια μελλοντική συνεργασία για να τραγουδήσει όλο το έργο του El Greco. Να λοιπόν που κάνεις τέτοια πράγματα και τα κρατάς τόσο έτσι. Μα σου είπα πριν, δεν σου δηλαδή, είπα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τι να κάθουμε, να λέω πριν γίνει κάτι και να γράφουν εφημερίδες. Αυτό το κάνανε παλιά κάποιοι. Την ελληνική νοοτροπία. Όχι και παλιά, και τώρα την κάνουν. Την ελληνική νοοτροπία την ξέρεις. Λέει, ναι. Πήγε στην Αμερική για να δει και να ετοιμάσει το έργο του χειμώνα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τίποτα για το χειμώνα με κανένα έργο. Δεν είχα ποτέ το σύνδρομο της επικαιρότητας. Ποτέ. Και δεν με ενδιαφέρει και να μην με γνωρίζουν τον δρόμο και να με έχουν ξεχάσει και λίγα. Και δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αυτό θα το είχα εάν πραγματικά αισθανόμουν ότι το θερμόμετρο έπεφτε, ας πούμε, στους 36,5 και έπρεπε να πω κάτι για να ασχοληθούν οι εφημερίδες. Αλλά είναι τέτοιες οι ταχύτητες, Κώστα μου, που μια μέρα το διαβάζουν, την άλλη μέρα το έχουν ξεχάσει. Να γυρίσουμε λοιπόν 30 χρόνια πίσω και να σταματήσουμε σε μια στιγμή όπου γνωρίζεσαι και συνεργάζεσαι για κάποιο μικρό διάστημα. Με έναν επίσης πολύ καλό και σημαντικό Έλληνα δημιουργό και συνθέτη που είναι ο Γεράσιμος Λαβράνος. Σχολείο. Που είναι κοινός μας φίλος. Υπήρξε σχολείο για μένα ο Γεράσιμος. Υπήρξε πια σχολείο για σένα, ναι. Είχε την καλύτερη ορχήστρα για την εποχή στην Ελλάδα. Εσύ ήσουν τότε. Ήμουν στρατιώτης και έπαιζα βέβαια σαν πιανίστας όταν με φωνάζανε σε κάποιες δουλειές. Και πήγε στην ορχήστρα του Γεράσιμου του Λαβράνου. Ναι, ήμουν συγχρόνο στρατιώτης και το βράδυ ξενυχτούσε εκεί. Να λοιπόν μια ευτυχή στιγμή για την εκπομπή. Όλοι λένε ο δάσκαλός μας, ο αυτός μας. Εσύ λες τώρα ο δάσκαλος ο δικός. Κάπου μαθαίνουμε κι εμείς, δεν κατάλαβα. Κάπου μαθαίνετε κι εσείς. Και παρακαλώ τον Γεράσιμο Λαβράνο να έρθει κοντά μας που αυτό το βράδυ. Ήρθε για τον Γιώργο του Χατζινάση. Έλα κύριε Γεράσιμε, ελάτε. Χαίρε κύριε Καρδαβέλα. Χρόνια μας πολλά. Τι κάνετε. Μια πολλά. Πολύ καλά. Κύριε Χατζινάσιο.
και η Γιώργο μας. Με την ωραία τζαζ που παίζαμε τότε. Γεια σπίδα. Κάτσε εκεί πέρα δίπλα του. Μάλιστα κύριε. Ο Γεράσιμος ο Λαδράνος πάντοτε έτσι βαρύς και ασήκωτος. Ποτέ. Ένα στυλ ιδιόρυθμο. Εγώ ήμουνα βαρύς και ασήκωτος. Καθίστε κύριε Λαδράνο, καθίστε έτσι. Με ένα περπάτημα. Άκουρε. Ακουβρόμαστε. Γελάνε η μουσική. Σε ξέρουν, φαίνεται καλά. Πολύ καλά με ξέρουν. Με το Γεράσιμο και εγώ γνωρίζουμε Γιώργο μου τουλάχιστον 25 χρόνια. Τόσο, 20-25. Σε κερδίζει ο Γεράσιμος για παρέα, είναι μοναδικό. Επειδή ανέφερε προηγουμένως ότι ήταν στην ορχήστρα μου. Ναι, μία εποχή ήταν, αλλά εγώ πρωτού έρθει στην ορχήστρα μου, τον είχα ανακαλύψει κάπου, που ήταν στην ορχήστρα μου Ζάκη. Και είχε ακουστεί ότι ένας Γιώργος Χατζινάσιος είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός, πολύ νέος τότε ο Γιώργος. Και τον, και τον είναι εποχή 65. Και τον είχα, έτσι σταμπάρει τον Γιώργο. Και μία μέρα κατεβαίνω την Πανεπιστημίου και βλέπω μία χλένη με κάποιον άνθρωπο μέσα. Στρατιωτική. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ αδύνατος, βέβαια. Μία χλένη και ένας άνθρωπος. Και κάνω, ρε, του λέω, Γιώργο. Και ήταν ο Χατζινάσιος. Στενοχωρήθηκα που ο Γιώργος εκείνη τη στιγμή ήταν στα σύνορα, μου λέει. Στα σύνορα. Στα σύνορα. Στα ίδια σύνορα του λέω. Μάχης, αρχηγός πυρώματος των θωρακισμένων. Και βέβαια όπως. Και λέω, εντάξει. Ναι, αντί να πάω στη μουσική που χρειαζόταν μουσικούς καλούς, δεν με βάλανε στη μουσική. Εσύ δεν είχες μέσο και τέτοια πράγματα. Δεν είχα μέσο. Τίποτα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη δεν ξέρω κανέναν στα εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα μέσο κλπ. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή, μόλις είδα τον Γιώργο, πραγματικά δηλαδή, όχι επειδή είχα κάποιο ειδικό λόγο ή είχα υστεροβουλία ή να είναι μαζί μου επειδή είναι καλός μουσικός, αλλά στενοχωρήθηκα γιατί να είναι στα σύνορα αυτός ο άνθρωπος. Ενώ άλλοι τη βγάζουν σε ένα γραφειάκι καμιά φορά κλπ. Θα το φέρω λέω στην Αθήνα. Και το αφήνω κατευθείαν στην Αθήνα. Ναι, είχα πάει στην ΕΝΕΔ και τελικά ήμουν χρήσιμος εκεί, γιατί επάνω στα άρματα δεν του πήραμε και άδεια να εργάζεται τη νύχτα. Και εγώ λέω το εξής, επειδή εγώ με τον Γιώργο μπορούμε να καθίσουμε στο πιάνο και να αυτοσχεδιάζουμε χωρίς να έχουμε συνοηθεί καθόλου. Για να δούμε τι μπορείτε να κάνετε. Και επειδή και οι φίλοι μας είναι ωραίοι μουσικοί, τους ξέρω. Λοιπόν, λέω το εξής, χωρίς πρόβες να παίξουμε κάτι που με εκπροσωπεί δημιουργικά. Στο πιάνο αφήστε τα πολλά λόγια να σας ακούσουμε. Να δούμε τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Μάλιστα κύριε Χαρδαβέλα. Περάστε, Γεράσιμος Λαβράνος, Γιώργος Χατζινάσιος στα δύο πιάνα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παίζουμε μερικά πράγματα που με εκπροσωπούν δημιουργικά και ο Γιώργος. Εγώ σε συνοδεύω. Ναι, Γιώργο μου, τι θες κάνεις. Όλα είναι ωραία. Έχουμε παρέα. Το χρυσό τον ήλιο. Και τον ουρανό. Χέρι χέρι. Σε πηγαίνω. Και με πας. Που σε λατρεύω και εσύ που μ' αγαπάς. Κάναμε αυτοσχέδια πράγμα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μπράβο, Γεράσιμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ κοντά μας αυτό το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας θύμισες και μας έπαιξες. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Για χρόνια σου πολλά. Από ό,τι είδατε, έμεινα πάρα πολύ ωραία εδώ. Πιο πολύ γιατί ήθελα να σας ζήσω λιγάκι. Γιατί είμαστε παρέα, κολλητοί. Να σας ζήσω. Έτσι, μπράβο. Αλλά μέσα σε όλα αυτά που έχεις κάνει, βεβαίως είναι και η δουλειά σου για τον κινηματογράφο, για τον ελληνικό κινηματογράφο. Έχεις γράψει μουσική σε πολλές ελληνικές ταινίες. Περίπου 40. Περίπου 40. Έτσι λοιπόν, αυτό το βράδυ θα έπρεπε να μπούμε και λίγο στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι ο πιο αγαπημένος μου χώρος. Είναι ο πιο αγαπημένος χώρος. Γιατί? Γιατί ο μουσικός του κινηματογράφου είναι ανυπερέστος από το στίχο και από την ερμηνεία. Είναι μόνο μουσική. Και έτσι σκέπτεσαι, ας πούμε, τελείως μουσικά, να επενδύεις στις εικόνες και αυτά τα δρόμενα μιας σκηνής χωρίς δεσμεύσεις. Το χαρακτηρισμό ενός παραγωγού ή ενός διευθυντού εταιρείας, ενός τραγουδιστή, αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Κάνεις τη δουλειά σου απερίσκεπτα. Πετάς. Εκεί πέρα ελεύθερα. Βέβαια.
Μπαίνοντας λοιπόν στον χώρο του κινηματογράφου, καλέσαμε αυτό το βράδυ έναν σκηνοθέτη με τον οποίο έχει συνεργαστεί μαζί σου, είναι ο κ. Νικολαίδης, τον οποίο παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Νικολάκη μου. Τον κ. Νικολαίδη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, Νίκο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Νικολάκη μου, μεγάλη έκπληξη. Είναι, ο Νίκος δεν πάει εύκολα εκεί πέρα. Καθίστε, ναι, δεν πάει καθόλου εύκολα. Να ήρθε για σένα. Καθίστε από εκεί δεξιά του. Αχ, κύριε Νικολαίδη. Ξέρουμε ότι είσαστε δύσκολος, ότι δεν εμφανίζεστε. Για τον Γιώργο, όχι. Για τον Γιώργο δεν είστε δύσκολος. Υπήρξε λοιπόν αυτή η καταπληκτική συνεργασία μαζί σας. Ήταν στην ταινία σας. Γλυκιά συμμορία και πρωινή περίπολο. Πήγαν καλά τα πράγματα τότε, είχατε έτσι. Με τον Γιώργο. Ναι, προβλήματα κανένα. Πέστε, Νικολάκη. Ήταν μαζί μου σε όλη τη διάρκεια του στούντιο. Δίπλα σου. Εγώ, δίπλα. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής για τον Γιώργο. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευνοημένος, γιατί ένα μέρος από το τεράστιο μουσικό ταλέντο ακούμπησε τις ταινίες μου. Και τον ευγνωμονώ γι' αυτό και τον ευχαριστώ. Ναι, αλλά ο υπέτειος. Γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι ο Νικολάκης. Διότι πριν από τα γυρίσματα μου έφερε το σενάριο, το διάβαζα. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια, όπως είπα πριν, στο στούντιο μαζί μου και ψάχναμε να βρούμε μουσικές, απορρίπταμε πολλά πράγματα. Δεν είναι καθόλου ολιγαρκής, διότι έχει το ιδίωμα ο Νίκος να βλέπει, ας πούμε, τη μουσική σαν κινηματογράφο. Ναι. Και την ώρα, δεν αφήνει ναι. Να μιλήσω εγώ και όχι, τα λέω όλα αυτά. Ναι, όχι, εγώ πραγματικά για να γράψω. Είναι σημαντικό ότι έχω γράψει καλύτερες μουσικές με τον Νίκο. Ότι πρέπει κάποιος να σε εμπνέει, δεν μπορεί να σου δίνουν το βίντεο και να σου λέει γράψε μουσική. Για να μιλάς πολλά. Κάτι θέλει να πει. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είχα και ένα ρεκόρ που θα έπρεπε να γραφτεί στο βιβλίο Guinness, γιατί μέσα σε αυτές τις δύο ταινίες υπάρχουν τουλάχιστον 10 μουσικά θέματα του Γιώργου που θα έπρεπε να είναι υποψήφια για Όσκαρ. Αυτό το υπογράφω, όποιος έχει ακούσει τους δίσκους το ξέρει. Μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί λέει ότι η μουσική οφείλεται σε μένα. Δεν οφείλεται όλοι σε μένα. Είναι λιγάκι υπερβολικός και λιγάκι σεμνός. Και παραπάνω, ευγενής. Παραπάνω. Και πολύ ευγενής. Ναι, ναι. Το ευγενής, εντάξει. Εντάξει, δεν καταλάβω. Λοιπόν. Με είχες στην τζίτα, παιδί μου, ξέρεις, σημαίνει. Όχι, θυμάμαι ένα γεγονός, θα σας το πω πολύ γρήγορα για να σας έτσι, τοποθετήσω για το πώς γράφει ο Γιώργος τη μουσική. Εγώ σε αυτή την ταινία είχα γυρίσει, θα το πω όσο πιο σύντομα μπορώ, είχα γυρίσει μια σκηνή η οποία δεν μου έβγαινε τελικά. Ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή σκηνή ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα που έχουν χάσει τη μνήμη τους μετά από μια πυρηνική καταστροφή και προσπαθούν να ανακαλύψουν τις διαδικασίες προσέγγισης. Και το μόνο που βρίσκουν, το μόνο που κάτι τους θυμίζει είναι αυτό που κάποτε λεγόταν αγάπη, που λεγόταν συμπάθεια. Επειδή εγώ φοβόμουν ότι επειδή η σκηνή ήταν ήδη φορτισμένη πολύ συναισθηματικά, φοβήθηκα μήπως μου βγει μελό και είχα παρακαλέσει τους ηθοποιούς. Να την παίξουν λιγάκι αποστασιοποιημένα. Βλέποντας μετά την ταινία, προϊούσης έτσι και της μουσικής που έμπαινε από τον Γιώργο, είδα ότι αυτή η σκηνή είχε καθίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν σας πήγαινε. Ναι, δεν, η ταινία, η όλη η υπόθεση είχε προχωρήσει καλά, αλλά αυτή η ταινία, η σκηνή καθόταν και μάλιστα ήταν και απογύρισμα της καθισμένη, γιατί ήταν δύο άτομα το ένα απέναντι στο άλλο, στο φόντο υπήρχε ένα ρυπωμένο εργοστάσιο, κάτι καπνοί βγαίναν, και μιλάγαν. Λέγαν πολύ ωραία πράγματα βέβαια, αλλά και κάπου ο θεατής κάτι θέλει. Δεν ήταν κινηματογράφος και πολύ, ας πούμε, την έννοια της δράσης. Ναι, δεν είχε δράση. Λοιπόν, είχαμε περάσει την ταινία σε βίντεο και την είχαμε στο στούντιο εκεί απέναντι από τα μηχανήματα, από τα πιάνο κτλ. Την προέβαλα στο Γιώργο σε μια στιγμή και του λέω, Γιώργο, κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη σκηνή, δεν πάει η σκηνή. Αυτή δεν την είχαμε συζητήσει ποτέ ότι θα την. Δηλαδή δεν είχαμε κάνει καμία προεργασία πάνω σε αυτή τη σκηνή. Μου λέει ο Γιώργος, βάλτε μια στιγμή να τη δω. Τη βάζει λοιπόν, ακούει τη σκηνή, λέει, φέρτη πίσω, λέει στον ηχολήπτη, γράφει. Και κάθε στο πιάνο, χωρίς να έχει προετοιμαστεί καθόλου, και γράφει ένα υπέροχο κομμάτι 8 λεπτών. 8 λεπτά ήταν το κομμάτι. Είναι αυτό που μας έλεγε λίγο πριν ότι στον κινηματογράφο του αρέσει πάρα πολύ να γράφει μουσική, γιατί μπορεί και πετάει, δεν έχει τη συνδέσμευση. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχε προετοιμαστεί για τη σκηνή αυτή, δεν την ήξερε, δεν την είχε μελετήσει. Εμπνεύστηκε εκείνη τη στιγμή από αυτό που είδε. Έκανε αυτοσχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος μέσα. Καταλάβατε. Έτσι. Και εγώ πραγματικά. Εξόρυξη. Και η εξόρυξη έρχεται πάντοτε από τον Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Και εγώ χάρηκα που σας είδα. Χρόνια σας πολλά.
Γεια σας, χάρηκα. Πάρα πολύ καλά. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εγώ. Από εδώ. Από εδώ. Γεια σας. Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Από εκεί. Είχε σκηνοθέτης που λέει. Από πού. Σκηνοθέτης. Από εδώ. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Το βρήκε και έφυγε. Όσο σ' αγαπώ τις νύχτες που όσο σ' αγαπώ στις γειτονές του φεγγαριού. Όσο σ' αγαπώ τις ρίδες που βεγόβολας μέσα στο αίμα μου κυλάς και με πεινάς. Όσο σ' αγαπώ γι' αυτό το γέλιο ποταμό. Όσο σ' αγαπώ για τη σιωπή και τον καημό. Όσο σ' αγαπώ τις νύχτες που βεγόβολας μέσα στο αίμα μου κυλάς και με μιλάς. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μόνο θα σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, πολύτιμη σαν φυλακτό. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μόνο θα σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, πολύτιμη σαν φυλακτό. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της όμορφης ζεστής βραδιάς. Όπως έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, δεν είναι καθόλου τυχαίο που για την παραμονή των Χριστουγέννων, για την σημερινή πρεμιέρα, επέλεξε να έρθει κοντά μας ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Γιατί αυτή η βραδιά είναι μια οικογενειακή, θα έλεγα, βραδιά. Και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, όπως είδατε και ακούσατε από όλους όσους μίλησαν πριν, φίλους και γνωστούς του, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, είναι ένας θαυμάσιος, ένας καλός οικογενειάρχης. Μια οικογένεια πολύ δεμένη, πολύ αγαπημένη. Και βέβαια η οικογένεια Χατζηνάσιου θα μπορούσε να λείψει από τη βραδιά αυτή. Και παρακαλώ πολύ την κυρία Μαρία Χατζηνάσιου με τα τρία παιδιά, την Ανούλα, τον Χρήστο και τη Ρίτα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καθίστε. Η Ρίτα μου, Χριστάκη μου και η Ανούλα. Ψηλή. Για να μην πέσουμε και οι δύο. Σχεδόν πολύτεχνος ο Γιώργος Χατζηνάσιος, όπως βλέπετε. Χωρίς περίπτερο μου. Σχεδόν πολύτεχνος, χωρίς περίπτερο. Τα παιδιά του ήρθαν πριν από λίγες ώρες, βέβαια, από το εξωτερικό για το βράδυ αυτό, για να είναι κοντά στον πατέρα τους. Να λοιπόν η Μαρία. Μήπως είμαστε σε λάθος εκπομπή. Γιατί πως είμαστε στο 3-2-1. Γιατί... θα μπορούσε. Πάντως έχεις μια πρεμιέρα σίγουρα. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά και όλη η οικογένεια εμφανιζόμαστε ομαδικά στη τηλεόραση. Κάποτε είναι πραγματική πρεμιέρα. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Είναι δύσκολη. Έρχομαι, θέλω πολλά λεφτά. Είναι μια πρώτη φορά για όλους μας, έτσι δεν είναι. Πρώτη φορά για όλους σας. Έτσι. Θα προσπαθώ εγώ να δω να είναι σε ποιον μοιάζουν. Ναι, θα είναι γούρι. Δικά τους είναι. Δικές τους φυσιογνωμίες. Λίγο από όλα έχουν πάρει. Λίγο από γιαγιά, λίγο από μπαμπά, λίγο από μαμά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Μαρία, έτσι, την μεγαλύτερη σε ηλικία. Την Άννα. Ή τη Μαρία. Με έβαλε στην οικογένεια των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τα ακούω καθημερινά αυτό, δεν πειράζει. Εντάξει. Τι ακούς άλλο καθημερινά για παίζω τη Μαρία. Η μεγάλη σου κόρη, λέει, και η Μαρία. Ευχαριστώ τον άντρα μου για το κομπλιμέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου αξίζει. Μαρία μου, είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Πάρα πολλά. Και από ό,τι μας έχουν πει όλοι όσοι σας ξέρουν, είσαστε και πάρα πολύ αγαπημένοι και δεν έχετε βαρεθεί καθόλου ένας τον άλλον. Και περνάτε θαυμάσια και θέλω να μας πεις το μυστικό αυτής της ευτυχίας, αν μπορείς να μας πεις. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Δεν είναι μία σχέση που είναι εύκολη. Είμαστε δύο εύκολοι ως δύσκολοι άνθρωποι, όπως όλοι οι άνθρωποι με διαφορετικές προσωπικότητες. Και σίγουρα έχουμε κοπιάσει για αυτή τη σχέση. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και νομίζω ότι το μεγάλο μυστικό είναι ο μεγάλος συμβασμός, ο δυνατός συμβασμός. Και εκείνο που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εσύ δεν είσαι καθόλου
στον χώρο του Γιώργου, δεν ασχολείσαι δηλαδή με το θέμα, με τη μουσική. Καθόλου, καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να του προσφέρω τίποτα αν ήμουν από το χώρο. Όχι γιατί έχω τίποτα, είναι θαυμάσιοι άνθρωποι. Αλλά δεν χωράνε δύο καλλιτέχνες σε μια οικογένεια, νομίζω. Ναι. Νομίζω. Λες, δεν είχα να του προσφέρω τίποτα αν ήμουν και εγώ καλλιτέχνης. Ναι. Τι του προσφέρεις τώρα που δεν είσαι καλλιτέχνης για το χώρο αυτό. Νομίζω ότι είμαι ο βράχος που βαράνε τα κύματα. Και έχει αρκετά κύματα από ό,τι πάρα ξέρω. Πολλά, πάρα που πολλά. Έχουν χτυπήσει. Πάρα πολλά. Εγώ φουρτούνα σκέτη είναι η δουλειά. Όχι, εσύ αντέχεις το δικό μου χαρακτήρα, αλλά εγώ αντέχω τα προβλήματά σου. Λίγα, πως είναι ειλικρινής, λέει, αντέχεις το δικό του χαρακτήρα. Ναι, έτσι είναι. Είπε τη λέξη ότι η επιτυχία μιας ζωής και ενός δεσμού είναι ο βεβαίως συμβιβασμός ορισμένα πράγματα. Είναι ένας ήσυχος, μονόχνοτος άνθρωπος και μερικές φορές μου έρχεται να τον κλωτσίζω να ζωντανέψει, να τσακωθούμε, να κάνουμε κάτι να συμβεί. Ρε παιδιά, η ορχήστρα να ρωτήσουμε έτσι είμαι. Τι λέει. Για να μας πει ορχήστρα παρακαλώ πολύ. Όχι. Όχι. Της παίρνει κάμερα. Ούτε. Όχι. Αυτοί φοβούνται να μην χάσουν τη δουλειά τους, γι' αυτό δεν είναι. Ο μόνος που έγινε κάπως τολμηρός εκεί στη γωνία, ο μπασίστας, ο οποίος κάνει ένα έτσι μικρό. Του γκρινιάζω. Έχει δίκιο, γιατί του γκρινιάζω περισσότερο από... Αυτό με κάνει και αισθάνομαι χειρότερα τώρα. Αυτό με κάνει και αισθάνομαι χειρότερα, γιατί σημαίνει ότι ζωντανεύει πολύ με τη μουσική. Ή μάλλον αισθάνομαι καλύτερα, γιατί αλίμονο αν δεν ήταν έτσι. Για να πάμε τώρα στον Χρήστο. Εσύ, Χρήστο, από τον πατέρα σου, τι έχεις πάρει? Τι έχεις κατακτήσει, τι κρατάς μέσα σου? Καταρχάς, από ό,τι λέει εκείνος, έχω πάρει την ομορφιά του. Ω, καλά. Μ' αρέσει. Το σκότωσε. Μπράβο, Χριστάκη. Μπράβο. Για αύριο. Γιατί δεν του δίνει πολλά λεφτά. Κάτι έχει πονηρό στο μυαλό σου, για να το λες αυτό. Κάτι πρέπει... Τετάρτες δεν παίρνει. Μου το έχει μάθει από μικρό παιδί. Ναι, από τότε που γεννήθηκα αυτό μου λέει. Λοιπόν... Από εκεί πέρα. Καλά, εσύ δεν τρέψα να λε το γιο σου, ότι έχει πάει στη μορφιά την εγώ. Του δημιουργώ αυτοπεποίθηση. Θα τον κάνει ωραιοπαθή τον άνθρωπο, δεν είναι. Βεβαίω. Σήμερα η εικόνα του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο διαβατήριο για την επιτυχία, πιστεύω. Πάμε παρακάτω. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι έχω πάρει αρκετό από το ταλέντο του στη μουσική. Έτσι θέλω σίγουρο. Μπράβο. Ναι, είναι δυνατό. Είναι αυτό που λέει. Δεν κολώνει με τέτοια πράγματα. Και δεν έχει τον ήπιο χαρακτήρα του. Είναι νευρικό. Ναι, καμία σχέση. Έχει πάρει είναι το ηλικία, όμως, της μαμάς μου. Είναι τα νιάτα, είναι τα νιάτα, Γιώργο μου. Τώρα είναι τα νιάτα που βράζουνε. Είπες λίγο πριν ότι έχεις πάρει το ταλέντο του, το μουσικό του ταλέντο. Ασχολείσαι με τη μουσική. Ασχολείσαι με τη μουσική. Ασχολούμαι, ναι. Παίζω καθημερινός πιάνο. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να σε ακούσουμε, να κρίνουμε κι εμείς πώς πάνε οι προσπάθειές σου. Και μετά συνεχίζουμε τα δύο πανέμορφα κορίτσια χαρτινά σου. Πάντως, εγώ στην ηλικία του δεν έγραφα τέτοια κομμάτια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έγραφα καν. Θα μας παίξεις δικό σου κομμάτι τώρα στο πιάνο. Ναι, δικό μου και ενοχίστρο έχω κάνει και είναι και δικά μου τα λόγια. Η δυναστεία Χατζηνάσιου συνεχίζει στη μουσική. Αφού εσύ είσαι η ίδια
η ζωή. Πού να σε ψάξω, πού να σε βρω. Βγαίνω τις νύχτες και φωνάζω σ' αγαπώ. Πού να σε τώρα και τι να θες. Πώς το μπορείς να λες αντίο σε ένα χθες. Πού να σε ψάξω, πού να σε βρω. Βγαίνω τις νύχτες και φωνάζω σ' αγαπώ. Πού να σε τώρα και τι να θες. Πώς το μπορείς να λες αντίο σε ένα χθες. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, Χρήστο. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα άτιμα τα γονίδια, είσαι τι κάνουνε. National Junior. Ήθελα να σου πω ότι για το Χρήστο είναι η πραγματική πρεμιέρα. Η πραγματική πρεμιέρα. Η πραγματική πρεμιέρα. Σου εύχομαι να είναι γούρικη και να πας πάρα πολύ καλά στον πατέρα σου. Και ακόμη καλύτερα μπορείς. Αυτό το εύχομαι και εγώ. Έτσι. Μακάρι. Αλλά η οικογένεια Χατζηνάσιου έχει συνέχεια, τελειώνει εδώ πέρα η μουσική της δραστηριότητα, διότι έχουμε και την Άννα. Τη Ρίτα. Η Άννα. Σας έχω μπερδέψει, είναι πολύ και είναι και πολύ όμορφες και πολύ ίσαστα και σας έχω μπερδέψει. Είναι και η Ρίτα η οποία ασχολείται με τη μουσική. Ναι, τώρα είμαι στο Παρίσι και συνεχίζω τη μουσική, το πιάνο και κάνω και ανώτερα θεωρητικά και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ξεκίνησε αυτές τις σπουδές γιατί αγαπάς πραγματικά τη μουσική ή γιατί έχεις αυτό το σύνδρομο του μπαμπά που έχουν πολλά παιδιά που έχουν κάποιους κορυφαίους και σημαντικούς μπαμπάδες. Για πες μου. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου δεν με πίεσε καθόλου. Ούτε με όθησε προς τη μουσική. Ήταν δικιά μου επιθυμία να συνεχίσω και μάλιστα ήταν αντίθετος. Ήταν αντίθετος. Γιατί δεν την ήθελε. Δεν ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθώ. Γιατί, Γιώργο μου. Κοίταξε, γίνεται. Εγώ δεν ήμουν, είχα πολύ καλές σχέσεις με τα κορίτσια που μαθαίναν μουσική από το οδείο. Γιατί είχε αποδειχθεί ότι μέχρι την εφηβεία τους 16-17 με τον πρώτο έρωτα, το πρώτο που παρατάγανε ήταν η μουσική. Και βέβαια μπορεί να είναι και ένα σύμπλεγμα και το θεωρούσα ότι μπορεί να συμβεί και στη Ρίτα. Γι' αυτό και δεν ήμουν πάρα πολύ. Αλλά σου απέδειξα το αντίθετο. Βεβαίως. Σου απέδειξα το αντίθετο. Περισσότερα έχεις να αποδείξει, Ντάκη μου. Που σημαίνει ότι ερωτεύτηκε και δεν παράτησε. Αλλά ερωτεύτηκε τη μουσική. Ερωτεύτηκε τη μουσική. Και αφού λοιπόν ερωτεύτηκε τη μουσική, θα ήθελα τώρα μαζί με τον μπαμπά σου, να πάτε εδώ στα δύο πιάνα και να ακούσουμε ένα από δικό μου. Εσένα κάτι δικό σου με τη συνοδεία του Γιώργου Χατζηνάσου.
Μπράβο, παιδί. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι τρυφερή και σαν ύπαρξη και σαν μουσική. Μια πολύ όμορφη στιγμή. Το διτάκι. Ο πατέρας και η κόρη στο πιάνο. Τι δίδυμο, ε. Έλα, πάλι στην παρέα μας. Μπράβο. Εκεί, εκεί στην. Έτσι. Είδες που μου διέψευσε. Λοιπόν. Δεν μου λες τώρα για πέρα μας έτσι με το χέρι στην καρδιά εσύ. Περισσότερο έτσι πιο καλύτερος μουσικός, ποιος είναι ο γιος σου ή η κόρη σου. Κοίταξε, σε μια ηλικία που δεν μπορείς να... Η κόρη πόσο είναι ολικά. Ποια, η Άννα, η Ρίτα. Η Ρίτα είναι 19. 19, 17 με 19. Μπράβο, ναι. Εσύ δεν που... μπορείς τώρα να βγάλεις συμπέρασματα. Δεν γίνεται. Ο δρόμος πια είναι στην κλασική μουσική ή μπορείς να συνθέτεις, να... Συνθέτω, γράφω και τραγούδια. Ναι. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρουν τα ορχιστρικά. Mm-hmm. Να μπορείς να κάνεις συνορχιστρώσεις, συνθέσεις, ναι, και τέτοια. Και μουσική και κινηματογράφο. Και μουσική και κινηματογράφο. Αν υπάρχει κινηματογράφος βέβαια, γιατί στην Ελλάδα. Καμάρι, τέλει... μάνα εκεί πέρα, τα ακούει αυτά και έχει πια λιώσει. Αισθάνομαι ότι θα κάνω εταιρεία. Με τόσους καλλιτέχνες που είχα τρελαθώ. Νόμιζα ότι θέλει να κάνει τέταρτο παιδί. Και λέω Παναγία μου. Ποτέ δεν είναι. Γιατί δεν θέλει να κάνει. Έτσι που το αισθάνομαι ότι θα κάνω εταιρεία. Είπαμε αυτό το σύζυγο, εξαντλήθη αν ήταν κάποιο άλλο. Εγώ ελεύθερα αγαπητοί. Υπάρχει ποικιλία στη ζωή μα. Κωστάκη, εσύ ξέρει από αυτά. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Για να περάσουμε εκεί στην γωνία. Στην Ανούλα, η οποία δεν μιλάει τόση ώρα και η οποία. Εσύ ασχολείσαι και εσύ με τη μουσική. Εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο τη οικογένεια. Εσύ είσαι το μαύρο πρόβατο τη οικογένεια. Δεν ασχολείσαι καθόλου με τη μουσική. Καλά κάνει. Λοιπόν, να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στο πράγμα. Γιατί αν ασχολείσαι και εσύ με τη μουσική, θα ήταν ρουτίνα πια. Εσύ δεν ασχολείσαι. Εγώ ασχολούμαι με τέχνη, ιστορία τη τέχνη. Ιστορία τη τέχνη, σπουδάζει. Ναι, στο Παρίσι. Και εσύ στο Παρίσι. Και γενικώς με τη ζωγραφική, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μουσική, απλώς δεν πήρα το ταλέντο. Αλλά ως ακροάτρια σε ενδιαφέρει η μουσική, δεν σε ενδιαφέρει ως ενασχόληση επαγγελματική, ναι, κλπ. Εσύ από τον πατέρα σου τι πήρες, τι κέρδισες, τι κράτησες ή αν θες τι έδιωξες. Θέλω να ελπίζω ότι πήρα την απλότητα του πατέρα μου, γιατί το θαυμάζω πάρα πολύ για την απλότητα που έχει σαν άνθρωπος. Και ίσως δυστυχώς. Πήρα και... Δεν είμαι καθόλου διαχειτικός σαν άνθρωπος και νομίζω ότι το πήρα από τον πατέρα μου κι αυτό. Αυτό το πήρες. Ναι, αλλά το μου βγήκε τώρα απόψε. Είσαι λίγο cool τύπο. Είμαι. Αυτό να λέω. Λίγο κλειοκολιά μερικές φορές. Αλλά έχει υπόψη ότι είμαστε και οι τρεις. Και οι τρεις είμαστε εγώκεροι και γιορτάζουμε στις 19 του Γενάρη, την ίδια μέρα γιατί γεννηθήκαμε και οι τρεις, 19 του Γενάρη. Η Άννα, η Ρίτα και εγώ, σε παρακαλώ. Να ζήσετε. Πώς να μην μοιάζουμε. Αυτό για το βιβλίο Guinness. Βέβαια, πρέπει να το εσύ που έχεις, ας πούμε, τέτοιες επαφές, να το στείλεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και μια και έχουμε όλα εδώ πέρα την οικογένεια μαζί, δεν πάμε να τραγουδήσουμε εκεί πέρα για να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Να ανοίξουμε και την ωραία μας σαμπάνια, να ευχηθούμε στον κόσμο. Τον αγαπάμε τόσο πολύ. Να, ρε, ζηλευτούμε τόσο πολύ. Τόσο πολύ να ζηλευτούμε. Θα έρθω και εγώ μαζί. Θα έρθω μόνο μαζί. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Ο Πένι και ο Αντώνης ο Δαχτυρόπουλος να έρθουν εδώ κοντά μας αμέσως. Να κλείσουμε αυτή την όμορφη εκπομπή τραγουδώντας, αφού θα εκτεθώ κι εγώ και θα ανοίγει τη σαμπάνια. Για άλλα, τι να κάνουμε ένα γκρουπ. Λοιπόν. Κλείσαμε τα κέρατα, τα σινεμά και τα καφενεία. Μια παρέα είμαστε που χωρίζει σε μια αγωνία. Αύριο σκορπίζουμε σαν δουλειά στη κόσμο πλημμύρα. Σαν τους προσφυγές που ενέχουνε μες στον ήλιο μοίρα. Ένα θα μας πάρουνε την αυγή και λεωφορεία. Για σου στέλα, για σου αγγελική και μικρές Μαρία.
πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Γεια χαρά. Καλά να σε χαιρόμαστε. Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλή χρονιά να είμαστε όλοι σας καλά. Όλοι. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας αυτό το βράδυ. Γεια σας. Χρόνια γεια πολλά. Σας. Να είμαστε καλά. Μου, γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας.